Δήμων που λέγεται Βία Μεγάλη Έκρηξη. Και με αφορμή αυτό, μεγάλη εδώ η βιβλιοθήκη, που είναι υπέροχη, τώρα την απολαμβάνει αυτή η βιβλιοθήκη, έτσι. Εγώ δεν έχω δει τέτοια εκεί που μένω. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με κάλεσαν να μιλήσουμε λίγο για θέματα που έχουν να κάνουν με την εφηβεία. Τώρα, πρέπει να σας πω καταρχήν ότι εσείς νομίζω γενικά ότι είστε τυχεροί. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι εσείς δεν αντιμετωπίζετε κάποια από τα θέματα που αντιμετωπίζουμε στην Αττική. Δεν το λέω. Για να δούμε, γιατί ξέρετε. Έψαξα λίγο, έψαξα να δω στην επικαιρότητα αν έχετε κάποια περιστατικά βίας, ξέρω, ανήλικο, να έχετε κάποια θέματα τέτοιου τύπου δηλαδή. Δεν βρήκα να έχετε. Δεν ξέρω αν δεν βγαίνω προς τα έξω. Δεν τα βρήκα. Εντάξει τότε. Άρα αλίμονο δηλαδή. Άμα και εσείς είσαστε σε αυτό, αλίμονο. Οκ. Εντάξει, εμείς, η αλήθεια είναι ότι εμείς, ειδικά στην Αθήνα, έχουμε μεγάλα θέματα. Αλλά επειδή έχω πάει και σε κάποιες άλλες πόλεις, έχω δει και στη Λάρισα και στη Λαμία, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα σε σχέση με τους εφήβους. Τώρα, εσείς από ό,τι κατάλαβα είναι σε πιο ήπια κατάσταση, που αυτό είναι καλό. Και μπράβο που έρχεστε να τα συζητήσετε πριν να γίνει χειρότερα. Αυτό νομίζω πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, οπότε θα σας πω λίγο πώς το σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν να πούμε, να μην πω εγώ περισσότερο κάποια πράγματα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το να καταλάβετε λίγο, ίσως εσείς, στην περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, γιατί μπορεί ήδη να το έχετε καταλάβει, τι περίπου βιώνουν οι έφηβοι σήμερα, και να προτείνω κάποια πράγματα που νομίζω ότι θα κάνουν καλύτερη τη σχέση μας με τους εφήβους μας. Και μετά θα κάνω μια συζήτηση. Οπότε μπορείτε να πείτε την άποψή σας, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις, μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι μας απασχολεί. Okay. Να σας πω επί τη ευκαιρία ότι έχουμε εδώ πέρα και την παρουσία του ιού μου, η Άσονα, που είναι η έμπνευση αυτού του βιβλίου. Διότι άρχισα να το γράφω όταν ήταν στην εφηβεία, οπότε καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα έχουν να κάνουν εκεί. Εντάξει, παράλληλα δουλεύω και με εφήβους στο γραφείο, οπότε έχουν να κάνουν όλα με εκείνον και με τους εφήβους που έρχονται στο γραφείο. Συνδυασμός. Οπότε, αν θέλετε μετά να το ρωτήσετε κάποια πράγματα για το αν τα εφαρμόζω αυτά που λέω, μπορείτε να τα κάνετε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή ίσως δεν θα βλέπετε πάρα πολύ, γιατί δεν φαίνονται έντονα τα γράμματα, θα σας λέω εγώ τι λέει. Okay. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Ξεκινάμε με το πολύ γενικό, που σίγουρα το ξέρετε όλοι, το έχετε σκεφτεί, αλλά θα ήθελα απλώς να το ξεκαθαρίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της εφηβείας? Λοιπόν, η εφηβεία έχει σαν στόχο να προετοιμάσει το άτομο και την οικογένειά του για την ενηλικίωση. Οπότε αυτό σημαίνει ακριβώς ότι όταν το παιδί μου είναι στην εφηβεία, πρέπει να αρχίσω να μην φέρομαι όπως φερόμουν όταν ήταν στο δημοτικό. Γιατί πρέπει σταδιακά να το προετοιμάζω και να συνηθίσω κι εγώ στην ιδέα ότι σταδιακά, λίγο, θα ενηλικιωθεί. Επομένως, είναι σημαντικό και θα δείτε ότι όλα τα πράγματα που θα προτείνω αργότερα θα έχουν να κάνουν με την προσπάθεια μας ως γονείς να βοηθήσουν τους εφήβους μας σταδιακά λίγο κάθε χρονιά να λειτουργούν λίγο πιο αυτόνομα, να έχουν λίγο πιο πολύ κριτική ικανότητα, να μπορούν να φροντίσουν λίγο πιο πολύ τον εαυτό τους. Και γι' αυτό θα δείτε ότι δεν προτείνω να παλεύουμε πολύ για να μας υπακούν. Ο στόχος δηλαδή δεν είναι να μας υπακούν. Αν μας υπάκουαν, απλώς δεν θα προετοιμάζονταν καλά για την ενηλικίωσή τους. Ο στόχος είναι να τους προετοιμάσουμε για την ενηλικίωση και αυτό δεν μπορεί να γίνει σκέτα με υπακοή. Τώρα, ποιο είναι το βασικό εργαλείο για να βοηθήσουμε τους εφήβους? Κατά τη δική μου τη γνώμη, το βασικότερο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι οι σχέσεις που έχουμε μαζί τους. Το ξέρω ότι πάρα πολλοί γονείς, ίσως οι περισσότεροι γονείς και παιδιών και εφήβων, αγωνιζόμαστε πάρα πολύ για άλλα πράγματα πρακτικά. Δηλαδή, να μαζέψουμε λεφτά για να πληρώσουμε για ένα καλό σχολείο ή να πληρώσουμε για μαθήματα για φροντιστήριο. Να τους στείλουμε σε δραστηριότητες, να τους πάρουμε πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που πραγματικά χρειάζονται είναι να είναι πιο κοντά με εμάς. Και οτιδήποτε καλό μπορούμε να τους προσφέρουμε, περνάει μέσα στη σχέση που έχουμε μαζί τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να τους καθοδηγήσουμε, να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν καλά, αν δεν έχουμε η σχέση μαζί τους. Οπότε γι' αυτό λέω ότι το βασικό εργαλείο είναι η σχέση. Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς η έφηβη είναι λογικό ότι θα είναι σε κάποια κόντρα μαζί μας. Και θα το δούμε λίγο πιο πολύ παρακάτω αυτό. Αν δεν έχουμε κάπως καλή σχέση, αυτή η κόντρα γίνεται τεράστια, οπότε μετά δεν ακούνε τίποτα. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέω να εστιάσουμε περισσότερο σήμερα στο θέμα της σχέσης. Τώρα, αυτά είναι κάποια βασικά χαρακτηριστικά της εφηβείας.
Υποθέτω ότι τα περισσότερα από αυτά τα έχετε δει, τα έχετε αντιμετωπίσει, οπότε δεν θα σας πω κάτι πολύ καινούριο. Αλλά ήθελα λίγο να τα θυμηθούμε. Το πρώτο που είναι προφανές είναι ότι στη διάρκεια της εφηβείας υπάρχουν μεγάλες βιολογικές μεταβολές. Επομένως, αλλάζουν και οι ορμόνες των εφήβων και γι' αυτό έχουν και πολλά σκαμπανεβάσματα στη διάθεση. Οπότε τη μία στιγμή μπορεί να έχει κάποιο θυμό και μετά να είναι στενοχωρημένος και μετά να είναι σε καλύτερη διάθεση. Και αυτό είναι αναμενόμενο. Μην το παίρνετε ότι αυτό το κάνει εναντίον σας. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά αρχίζει και μπουτρώνει απαραίτητα. Μπορεί να σημαίνει απλώς ότι έχει κακή διάθεση για λόγους που δεν μπορεί και ο ίδιος ή η ίδια να ελέγξει. Και μετά μπορεί να περάσει αυτό και να είναι σε καλύτερη διάθεση. Ήθελα απλώς να το υπογραμμίσω αυτό για να μην φρικάρουμε κάθε φορά. Μπράβο. Για να μην φρικάρουμε κάθε φορά λοιπόν. Παράλληλα, αυτό που συμβαίνει στην εφηβεία είναι ότι υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στην εικόνα που έχει ο έφηβος για τον εαυτό του ή τον εαυτό της. Okay. Αυτό είναι λογικό, καταλαβαίνετε. Κάποιοι ξαφνικά ψηλώνουν, κάποιοι δεν ψηλώνουν αρκετά, οπότε αγώνονται γι' αυτό. Αλλάζει το σώμα τους, άρα αλλάζει και η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. Και είναι σίγουρο πως έχουν και πολλές ανασφάλειες σε σχέση με την εικόνα τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό όμως για εκείνους. Δηλαδή δεν θα έπρεπε αυτό να το κοροϊδεύουμε. Θα έπρεπε λίγο να δεχτούμε ότι είναι ένα στάδιο που είναι πολύ δύσκολο. Και για το οποίο δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε πάρα πολλά να τους βοηθήσουμε. Σταδιακά θα βγουν από αυτό και θα αρχίσουν να έχουν μια πιο ξεκάθαρη αυτοεικόνα. Το τρίτο πράγμα το οποίο θέλω πάρα πολύ να υπογραμμίσω είναι αυτό που λέω κοινωνική πίεση για προσαρμογή στο περιβάλλον. Παρέες, απόδοση κλπ. Λοιπόν, κοινωνική πίεση ουσιαστικά βιώνανε ανέκαθεν οι έφηβοι. Δηλαδή, οι έφηβοι πάντοτε και σε προηγούμενες γενιές είχαν την ανάγκη να είναι αρεστοί, να ανήκουν σε κάποια παρέα. Άρα η κοινωνική πίεση ήταν ότι πρέπει να κάνω αυτό που θα θέλει η παρέα για να ανήκω στην παρέα. Αυτό είναι η κοινωνική πίεση. Απλά θέλω να τονίσω ότι σήμερα αυτό είναι 100 φορές πιο έντονο από ό,τι ήταν σε προηγούμενες γενιές. Γιατί κυρίως λόγω του διαδικτύου. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν έφηβη, με απασχολούσε τι θα πούν οι συμμαθητές μου, που ήταν ξέρω εγώ 20-30 άτομα, τα παιδιά της γειτονιάς μου, ένα τέτοιο νούμερο. Τώρα όμως δεν είναι απλά οι συμμαθητές. Μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κάθε τι που κάνει ή δεν κάνει κάποιος έφηβος, μπορεί να το μάθουν και να το σχολιάζουν πάρα πολλοί άλλοι. Οπότε η κοινωνική πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη για τους έφηβους σήμερα. Και αυτό τους δυσκολεύει πολύ. Γι' αυτό, άμα σας λένε ότι δεν θα με θέλουν άμα δεν κάνω αυτό, άμα. Μην λέτε τόσο απλά, δεν πειράζει, ας μη σε θέλουν, γιατί δεν είναι κάτι απλό για εκείνους. Είναι πολύ σημαντικό να τους θέλουν οι υπόλοιποι. Και αυτό το πράγμα, το οποίο επίσης είναι πολύ φυσικό να σημαίνει στην εφηβεία, είναι η αμφισβήτηση των γονιών. Κοιτάξτε, ξέρω ότι αυτό είναι δυσάρεστο. Δεν είναι καθόλου ωραίο ότι εκεί που είχαμε ένα παιδάκι, το οποίο μπορεί να μας είχε και ψηλά και να μας φερόταν πολύ ωραία και να μας υπάκουε, κάποια στιγμή αρχίζουμε ξαφνικά και έχουμε ένα πλάσμα μπροστά μας που μας αμφισβητεί, που μας κρίνει, που μας πηγαίνει κόντρα. Είναι δυσάρεστο, το ξέρω. Αλλά θέλω να σας πω ότι μέχρι ένα σημείο είναι πολύ υγιές. Δηλαδή, αν εμένα ο γιος μου με αμφισβητεί, κάτι σωστό έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά σωστά, δεν θα είναι πολύ αμφισβήτηση. Λοιπόν, είναι υγιές να μας αμφισβητούν. Μόνο αν μας αμφισβητήσουν θα γίνουν ξεχωριστά άτομα και θα ενηλικιωθούν τελικά κάποια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνετε, αν νιώθουμε πολύ άσχημα όταν μας αμφισβητούν, άδικα το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να νιώσουμε άσχημα, είναι καλό. Τώρα, ας δούμε λίγο τι μπορεί να νιώθουν πολύ έφηβοι. Τώρα αυτό με ενδιαφέρει πολύ να το πείτε, γιατί εσείς φαντάζομαι έχετε επαφή ο καθένας με έναν, δύο εφήβους, κάπως έτσι, τρεις, τέσσερις. Δεν ξέρετε γιατί μπορεί να νιώθουν άλλοι. Προφανώς το δικό σας το παιδί, ο δικός σας ο έφηβος δεν τα νιώθει όλα αυτά. Έτσι, αλλά είναι καλό να έχετε. Μπράβο, βλέπετε. Όλη την ώρα. Ξέρετε, λοιπόν, θα τα διαβάσω για να τα δείτε όλοι. Το πρώτο είναι, μα τίποτα δεν κάνω σωστά. Λοιπόν, όσοι έφηβοι είναι σε εισαγωγικά τα καλά παιδιά, βιώνουν πολύ έντονα αυτό το μαθήμα. Γιατί προσπαθούν να είναι σωστοί, οι σωστές και καλοί μαθητές και καλοί κλίματα κλπ. Και νιώθουν διαρκώς ότι πιέζονται. Και προφανώς κάποιες φορές δεν τα κάνουν καλά τα πράγματα και εμείς πολύ εύκολα γκρινιάζουμε. Οπότε όλη αυτή η γκρίνια που θα έχουμε, γιατί είσαι στο κινητό πολύ, γιατί δεν διάβασες αρκετά, γιατί δεν τακτοποιείς το δωμάτιό σου, καταλήγει κάνει πολλούς να κάνουν αυτό, ότι μα τίποτα δεν κάνω σωστά. Όλα λάθος τα κάνω. Και ταυτόχρονα πάμε και στο δεύτερο, το δεν τα προλαβαίνω όλα. Αυτό είναι αυτό που λέω, ότι αυτοί που προσπαθούν είναι πιο καλοί,
νιώθουν αυτό, ότι δεν τα προλαβαίνω όλα. Πότε να προλάβει να διαβάσει και για το σχολείο και για το φροντιστήριο και να τα κάνει, ειδικά είναι στο λύκειο, είναι πραγματικά πάρα πολύ πιεσμένη. Το άλλο είναι το βαριέτο, δεν ξέρω τι θέλω, μάλλον το τρίτο. Που εντάξει, το δεν ξέρω τι θέλω είναι λογικό. Είναι λογικό να μην ξέρουν. Κανείς μας, νομίζω και εσείς, δεν ξέρω. Εγώ πάντως στην εφηβεία δεν ήξερα τι ήθελα, έτσι. Σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή, ούτε ίσως σε επίπεδο σπουδών, δουλειάς κλπ. Ούτε σε άλλα επίπεδα. Δεν είναι λοιπόν αυτό κάτι περίεργο, είναι φυσικό για την εφηβεία. Το βαριέμαι. Το βαριέμαι είναι αυτό που ακούμε όλη την ώρα. Τώρα να σας πω, αν ψάξετε βιβλία για εφηβεία που γράφτηκαν πριν από 10-15 χρόνια, θα δείτε που θα λένε μέσα ότι το βαριέμαι είναι κάτι δημιουργικό. Γιατί μέσα από την περίοδο που βαριούνται, υποτίθεται ότι οργανωνόταν ο εγκεφαλός τους σιγά σιγά, άρχισαν να σκέφτονται άλλα πράγματα και μπορούσαν να αναπτυχθούν έτσι. Θα πω τώρα ότι κατά τη γνώμη μου σήμερα δεν είναι κάτι καλό αυτό το βαριέμαι. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου κάτι δημιουργικό, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ βραβερό. Προσπαθώντας να καταλάβω τι θα πει βαριέμαι, έχω ρωτήσει μερικούς εφήβους τι εννοείς όταν λες βαριέμαι. Έχω καταλήξει ότι γενικά εννοούν ή ότι δεν τους αρέσει τίποτα από αυτά που κάνουν ή ότι δεν μπορούν να βρουν τίποτα που να τους αρέσει. Ναι. Το οποίο είναι δύσκολο. Τώρα κοιτάξτε, δεν πρέπει να θυμώσουμε μαζί τους που βαριούνται. Δεν το κάνουν επίτηδες. Πραγματικά δεν τους βγαίνει να τους ευχαριστεί τίποτα. Σε αυτό νομίζω ότι έχει παίξει ένα ρόλο το διαδίκτυο πάλι. Δηλαδή έχουν συνηθίσει σε πάρα πολλά ερεθίσματα και πολλά πράγματα να γίνονται και πληροφορίες και μηνύματα και πράγματα πολύ γρήγορα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο μετά να κάτσουν λίγο πιο ήρεμα και να μην βαρεθούν. Και δεν βρίσκουν και κάτι άλλο να κάνουν. Δηλαδή, αφού θα παρασυρθούν πάρα πολύ από αυτό, δεν τους μένει μετά κάποια άλλη δραστηριότητα να κάνουν πέρα από αυτό. Οπότε δεν τους ευχαριστεί σιγά σιγά και τίποτα. Σε αυτό το σημείο όμως μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς λίγο, είναι η αλήθεια. Γιατί πολλές φορές κι εμείς βαριόμαστε. Ίσως αν μας βλέπανε να ενδιαφερόμαστε για πράγματα, μπορεί να τους βοηθούσαμε λίγο σε αυτό. Το άλλο είναι το δεν αξίζει να προσπαθώ ή να ονειρεύομαι ή να ζω. Τώρα αυτό σας ακούγεται ίσως κάπως βαρύ το να ζω. Εδώ είμαστε ότι δεν ξέρω αν εσείς, αν τα δικά σας τα παιδιά το βιώνουν αυτό, αλλά σε μένα, στο γραφείο μου, έχουν έρθει πολλά παιδιά που νιώθουν κάπως έτσι. Δηλαδή νιώθουν ότι πρώτον, γιατί να διαβάζω, για να σπουδάσω και μετά να είμαι άνεργος. Άρα δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Γιατί να κάνω οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια. Δεν πρόκειται να τα καταφέρω τελικά. Και μερικοί φτάνουν σε άκρα σε αυτό. Δηλαδή φτάνουν πραγματικά στο νιώθουν ότι δεν αξίζει τίποτα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα ίσως για το τι ρόλο μπορεί να έχουμε παίξει κι εμείς σε αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε. Αλλά το έχετε ακούσει εσείς καθόλου, έχετε αντιληφθεί από κάποιον έφηβο ότι μπορεί να νιώθει έτσι μια απελπισία? Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Άρα μόνο το βαριέμαι ακούτε από αυτά. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω τι θέλω. Και το δεν ξέρω τι θέλω, μπράβο. Ωραία, ωραία. Ναι, κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα το άλλο είναι το ποιος είμαι ή ποια είμαι. Οκ, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Αυτό είναι φυσικό σε αυτό το στάδιο. Το είμαι μόνος, είμαι μόνη. Πολλοί έφηβοι νιώθουν μοναξιά. Γι' αυτό σας λέω ότι μην τους λέτε τόσο απλά ότι δεν μας νοιάζουν τώρα τι λένε οι άλλοι, οι συμμαθητές σου, εσύ, κάνε το δικό σου. Γιατί τους νοιάζει να είναι μαζί με τους άλλους. Έχουν θέμα με τη μοναξιά. Και το τελευταίο, το οποίο θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα, είναι το αυτοί, δηλαδή οι γονείς μου, είναι πιο έφηβοι από μένα. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλω λίγο να το σκεφτούμε. Δεν ξέρω τώρα εσείς πώς λειτουργείτε. Μπορεί να λειτουργείτε υπέροχα έτσι. Αλλά έχω δει ότι πάρα πολλοί γονείς, και εγώ το έχω πάθει σε κάποιες φάσεις, παρασυρώμαστε λίγο. Επειδή είμαστε κουρασμένοι, πληρώνουμε λογαριασμούς, φροντίζουμε τους ηλικιωμένους γονείς μας, είμαστε πιεσμένοι, είμαστε αγχωμένοι. Οπότε όταν το βράδυ ενδεχομένως θα δούμε τους εφήβους, δεν θα έχουμε και πολλές αντοχές. Με αποτέλεσμα εύκολα να παρασυρθούμε από τη δική τους τη συμπεριφορά. Και πολλές φορές φερόμαστε κι εμείς ανέφηβοι. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει αυτή η κόντρα και θα κοντράρουμε κι εμείς όπως κοντράρει ο έφηβος. Και θα πεισμώσουμε κι εμείς όπως ο έφηβος. Ή θα φωνάξουμε όπως ο έφηβος. Αυτό. Ή θα χωρίσουμε όπως ο έφηβος. Αυτό είναι καλό. Άμα το κάνετε αυτό, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν είναι να χορεύουμε και να γελάμε όπως έφηβοι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα δεν είναι ωραία. Οπότε θα ήθελα λίγο να σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του, για τον εαυτό της, εάν πράγματι καμιά φορά παρασύρεστε και λειτουργείτε κι εσείς κάπως έτσι. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχω κάποιο διάλογο ανάμεσα σε ένα γονιό και ένα παιδί, έναν έφηβο. Αλλά δεν λέω ποιος είναι ο γονιός και ποιος είναι ο έφηβος, λέω μόνο τα λόγια. Και έχω δώσει σε κάποιους φίλους, σε κάποιους άλλους γονείς, για πλάκα, σαν πείραμα,
τους έχω δώσει αυτό το διάλογο να μου πουν ποια είναι τα λόγια του ενός και ποια είναι τα λόγια του άλλου. Και συνήθως δεν μπορώ να το βρω. Γιατί τα λόγια μοιάζουν. Λέμε περίπου τα ίδια πράγματα που λένε και οι έφηβοι. Ειδικά εάν θυμώσουν. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τον εαυτό σας όταν έχει θυμώσει με τον έφηβό σας, είναι πολύ πιθανό να λέτε του τύπου, ας πούμε, όχι, δεν θα πας εκεί. Ναι, θα πάω. Εάν πας, θα σου δώσω λεφτά για να πάρεις κινητό. Λοιπόν, αν δεν με αφήσεις, θα βγω έξω και θα κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι. Αυτό είναι ότι είμαστε σαν έφηβοι. Αν το καταλάβουμε, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ σπουδαίο βήμα να το καταλάβουμε. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε πώς εφαρμόζεται. Πολύ ωραία. Άμα το καταλάβουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια βήματα να κάνουμε να το αλλάξουμε. Εντάξει. Λοιπόν, ας δούμε λίγο κι εμείς πώς νιώθουμε. Λοιπόν, πολλοί γονείς εφήβων νιώθουν. Καταρχήν νιώθουν άγχος για τα λεφτά, τον χρόνο, τις υποχρεώσεις. Πολύ μεγάλη πίεση. Τώρα σε αυτό ίσως να είσαστε από τους τυχερούς, γιατί τουλάχιστον εσείς φαντάζομαι δεν έχετε πολύ χρόνο στα πηγενέλα. Και μία πηγή άγχους μειώνεται. Στην Αθήνα είναι λίγο τρελή όλοι, τρέχουν πάρα πολύ, οπότε είναι πολύ έντονο αυτό το άγχος. Επίσης, πολλοί γονείς εφήβων νιώθουν κούραση, πίεση, βάρος. Okay. Τώρα, το τρίτο είναι η απόρριψη. Που είναι, που είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι επειδή ακριβώς είναι λογικό οι έφηβοι μας να μας αμφισβητούν, εύκολα νιώθουμε ότι μας έχουν απορρίψει. Και αυτό είναι πράγματι δυσάρεστο. Είναι θλιβερό άμα το νιώσεις, έτσι. Απλά θέλω να θυμάστε ότι αυτό είναι ένα προσωρινό στάδιο και δεν πάει σε βάθος. Δηλαδή μπορεί να σας πάει κόντρα, αλλά δεν θα πει ότι πραγματικά σας απορρίπτει. Μπορεί ακόμα και να πει κάτι βαρύ, του τύπου είσαι ξεπερασμένη, είσαι χαζή, ξέρω εγώ, σε μισό, είσαι η χειρότερη μάνα, είσαι ο χειρότερος πατέρας, αλλά ακόμα και αν τα πει αυτά, δεν τα εννοεί πραγματικά. Είναι απλώς ένα στάδιο. Οπότε μην το παίρνετε πολύ βαριά. Σκεφτείτε ότι όλοι το βιώνουμε και θα περάσει. Εντάξει. Είναι σαν μια ίωση. Την κολλήσαμε, θα φύγει. Εντάξει. Ωραία. Το άλλο που νιώθουν πολλοί γονείς εφήβων είναι σύγχυση. Που είναι λογικό. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έτσι. Τη μία μας λένε κάνε αυτό, την άλλη μας λένε κάνε εκείνο. Και εμείς οι ψυχολόγοι φταίμε σε αυτό. Δηλαδή ο καθένας λέει το δικό του. Έτσι. Άρα μπερδεύονται οι γονείς. Και κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Θυμό επίσης νιώθουν πολλοί γονείς εφήβων. Γιατί προφανώς θυμώνουμε όταν συμβαίνουν όλα αυτά και πιεζόμαστε. Ενοχές. Γιατί μετά έχουν, ναι, μ' αρέσει που βλέπω διαφορετικά κεφάλια στο κάθε σημείο. Ναι, και ενοχές νιώθουμε προφανώς μετά, διότι, κοίταξε πώς πάει στη σειρά. Νιώθω ότι με απορρίπτει, είμαι μπερδεμένη, θυμώνω, φωνάζω, λέω κάτι ακραίο και μετά νιώθω ενοχές γιατί φώναξε. Μετά ζητάω συγγνώμη, φαίνομαι ακόμα χειρότερα στα μάτια του εφήβου και μετά γίνεται το μπάχαλο, αυτό σημαίνει. Και καταλήγω να έχω απογοήτευση. Υπάρχει μια σειρά σε όλα αυτά, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν τα νιώθουμε όλοι διαρκώς όλα αυτά, έτσι. Αλλά θέλω απλώς να ξέρετε ότι πού και πού όλοι τα νιώθουμε. Ή κάτι από αυτά. Οπότε μην τα παίρνετε τρομερά βαριά εάν τα νιώθετε. Είναι φυσικό. Το πρώτο χρόνο είναι. Τα πρώτα 100 χρόνια πάλι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα τι γίνεται λοιπόν. Αυτό που γίνεται πολύ συχνά είναι αυτό. Τώρα θα μου πείτε εσείς δεν το έχετε βιώσει ποτέ. Δεν έχετε δει οικογενειακούς καυγάδες, φαντάζομαι. Όχι. Είναι κάτι εξωτικό, το ξέρω. Λοιπόν, και όμως φανταστείτε, υπάρχουν οικογένειες στις οποίες γίνονται καυγάδες. Η αλήθεια είναι, πραγματικά τώρα, ίσως να είστε λίγο πιο ήρεμα, αλλά ας πούμε εκεί που είμαι εγώ, πραγματικά οι καυγάδες είναι διαρκείς. Τσακώνονται πάρα πολύ στα σπίτια οι οικογένειες. Και τσακώνονται όσο πιο καλοί προσπαθούν να είναι οι γονείς, τόσο πιο πολλοί καυγάδες γίνονται. Έτσι. Ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί. Και ειδικά οι μαμάδες νομίζω πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί έχουν μια παραπάνω ευθύνη. Έτσι. Τι κάνουμε, θέλουν να γίνουν όλα τέλεια. Να είναι και το σπίτι τακτοποιημένο, να γίνονται και το πρόγραμμα σωστά. Να κάνουμε και τις δουλειές, να κάνουμε και το να κάνουμε και το άλλο. Πιεζόμαστε και δημιουργούνται πολλοί καυγάδες. Θέλω τώρα να σας πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των καυγάδων και να τα σκεφτείτε. Να δείτε λίγο αν ισχύουν και για τους δικούς σας καυγάδες. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ξεκινούν από ασήμαντη αφορμή. Δηλαδή, ναι. Παράδειγμα. Για πείτε μου, μπράβο. Εγώ υπαλώνω συνέχεια με τον σύζυγό μου για το λόγο ότι δεν τρώει όλα τα φαγητά. Α, μπράβο. Συνέχεια αυτό. Μου λέει κανείς και δεύτερο φαγητό, γιατί φτιάχνει δεύτερο φαγητό. Άμα την έβαζε στα φασολάκια και τη φασολάδα θα την έτρωγε. Και μάλλον πήγε αυτό το θέμα για το φαγητό. Ναι, είδατε. Δεν είναι τρομερό, είναι σήμαντο. Δεν είναι δυνατόν. Για βασανίζεσαι. Μπράβο. Είπα το αφήσω μυστικό. Ναι, άμα το αφήσει μυστική, μου λέει θα το φάει. Καλά, αυτό το αμφισβητούμε τώρα, δεν ξέρω. Αλλά το πρώτο όμω. Ναι, ωραία. Για μην κι άλλου λόγου τσακώνουν. Για μην κι άλλου λόγου για οικογένειακου καυγάδε.
Ας πει ο καθένας κάποιους λόγους που έχει σκεφτεί που υπάρχουν. Το φαγητό είναι. Το διάβασμα. Το διάβασμα. Η έξοδο. Η έξοδο. Τα όρια που κάθε φορά πάνε στο πίσω. Το κινητό. Τακτοποίηση δεν έχετε. Α, και τα μερικά μου τα παραλείπετε. Σιγά-σιγά, έτσι θα την τρομιώνετε. Οι απουσίες στο σχολείο. Μπράβο. Οι απουσίες στο σχολείο. Είδατε όμως, αυτά είναι πράγματα που δεν είναι τρομερά σοβαρά. Και είναι και συχνά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μας συνδέει, ξέρω, μέρα παραμέρα κάτι από αυτά. Και όμως ξανά τσακωνόμαστε για αυτά. Δεν είναι περίεργο. Λοιπόν, τι γίνεται, έχουμε αυτή την ασήμαντη αφορμή λοιπόν. Και μετά έχουμε μια πολύ γρήγορη κλιμάκωση. Δηλαδή, ξαφνικά ξέρω εγώ, λες γιατί δεν το φάγεις αυτό, γιατί πάλι δεν διαβάζεις. Άσε με ίσια, άσε μου. Σε δύο λεπτά μέσα έχει γίνει ο καυγάς τεράστιος. Ωραία. Αυτός ο καυγάς έχει το χαρακτηριστικό της μάχης για την επικράτηση. Δηλαδή, δεν είναι ένας απλός καυγάς, μου είπε σούπα και τελείωσε. Είναι ότι, όχι ρε φίλε, δεν θα γίνει το δικό σου, θα γίνει το δικό μου. Οπότε υπάρχει αυτός ο καυγάς ότι πιανού θα γίνει, έτσι. Πιανού θα περάσει. Δεν θα περάσει το δικό σου, πλέον. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ βαρύ, προφανώς για όλους μας. Και αυτό που θέλω να προσέξετε πολύ είναι η εναλλαγή εμπλεκομένων. Δηλαδή, αρχίζω εγώ και τσακώνομαι, ξέρω εγώ, με το γιο μου γιατί δεν τρώει κάτι. Μπαίνει στη μέση ο άντρας μου και παίρνει το μέρος ενός από τους δύο, ανάλογα, κατά περίπτωση, έτσι. του γιο, πιθανότατα. Παίρνει το μέρος κάποιου λοιπόν, πιθανότατα του παιδιού, έτσι, παίρνει το μέρος του παιδιού και μετά εγώ λέω εσύ γιατί ανακατεύεσαι και μετά λέει εσύ φταίς που τον έχεις κάνει κακομαθημένο, γιατί σου έλεγα να μην κάνεις αυτό και μετά εγώ λέω εσύ φταίς γιατί έλειπες διαρκώς και όλα τα έκανα εγώ, έτσι. Οπότε μετά από όλα αυτά είναι ο καυγάς. Ωραία. Και έτσι μετά έχουν τσακωθεί όλοι. Δηλαδή ενώ ξεκινήσαμε οι δύο, καταλήξαμε οι τρεις ή οι τέσσερις. Δεν είναι, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, τότε το μοιραζόμαστε όλοι και καταλαβαίνουμε, καλό είναι. Δεν νιώθουμε μόνοι. Ωραία, τώρα, παρόμοια συμπεριφορά γονιού εφήβου. Αυτό είναι αυτό που έλεγα πριν. Ότι στη διάρκεια αυτών των καυγάδων είναι πολύ πιθανό ο γονιός και ο έφηβος να έχουν περίπου την ίδια στάση. Έτσι. Έκφραση της ανάλογα μεγάλης οργής, δηλαδή τελικά θυμώνουμε, ενδεχομένως όλοι οι εμπλεκόμενοι, θυμώνουμε πάρα πολύ, δυσανάλογα σε σχέση με το αρχικό. Δηλαδή, ωραία, δεν τρώει ένα φαγητό ή δεν έχει διαβάσει. Χρειάζεται να γίνουμε χάλια. Εγώ, υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που έρχονται στο γραφείο μου και μου περιγράφουν ένα καυγά που έγινε τις προηγούμενες μέρες. Και μου έλεγε, ξέρω, λένε ακραία πράγματα. Δηλαδή, λένε, μου ερχόταν να πάρω το αυτό και να το πετάξω. Μου ερχόταν να βάσω μια στο κεφάλι μου, το τι, το τείχο. Δηλαδή, ακραία οργή, έτσι, πολύ μεγάλη ένταση για πράγματα που είναι μικρά. Φοβερό. Τώρα, αλληλοκατηγορίες γονιών είναι αυτό που είπα πριν, προφανώς στάνταρ, ή την ώρα του καυγά ή μετά τον καυγά, σίγουρα θα κατηγορήσει ένας γονιός τον άλλον για το ποιος φταίει. Που έχει γίνει κακομαθημένο το παιδί και δεν κάνει αυτά που πρέπει. Απότομη. Άμπραο, σωστά. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, χαίρομαι που το λέτε. Ίσως ειλικρινή, έτσι. Απότομη λήξη. Όπου κάποιος φεύγει. Συνήθως κάποιος φεύγει από το δωμάτιο, φεύγει από το σπίτι. Και μετά βεβαίως αποκατάσταση, σε εισαγωγικά έχω τη λέξη. Άλλοτε γρήγορα και άλλοτε αργότερα, αλλά ποτέ με επίλυση. Δηλαδή δεν είναι ότι μετά θα κάτσουμε και θα το συζητήσουμε και θα πούμε βρε παιδί μου. Εγώ ήμουν υπερβολική σε αυτό και εσείς σε αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι. Συνήθως απλώς θα το κουκουλώσουμε. Δηλαδή δεν θα μιλιόμαστε για λίγο. Μπορεί για μια-δυο ώρες, μπορεί για δυο μέρες, μπορεί για μια εβδομάδα. Θα είναι παγωμένα όλα. Μετά θα το ξεχάσουμε και θα συνεχίσουμε παρακάτω. Και μετά, μπράβο, πολύ σαν την άλλη εβδομάδα ξαναγίνει. Αυτό γίνεται. Ωραία. Τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των καυγάδων. Καταρχήν καταστρέφουν τη σχέση που έχουμε με τους εφήβους. Δηλαδή, παρότι όλοι νιώθουμε άσχημα έτσι, σε τέτοιους καυγάδες και οι γονείς και οι έφηβοι νιώθουν άσχημα. Όμως το θέμα ποιο είναι, ότι εμείς οι γονείς τελικά ίσως νιώθουμε ότι, ωραία, ρε παιδί μου, νιώθεις άσχημα, συνέρχεσαι μετά. Το ψιλοξεχνάς, λες τι να κάνεις τώρα έτσι με τους εφήβους, το παίρνουμε πιο ελαφριά κάποια στιγμή. Για τους εφήβους όμως δεν είναι τόσο ελαφρύ, είναι βαρύ. Και σιγά σιγά αυτό ροκανίζει τη σχέση που έχουν μαζί μας. Είναι δύσκολο μετά και να μας σεβαστούν. Και να μας εμπιστευτούν. Γιατί είναι δύσκολο να μας σεβαστούν, γιατί βλέπουν ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με μεγαλύτερη ωριμότητα από την Κίνη. Άρα δεν θα μας σεβαστούν και δεν θα μας υπολογίσουν. Από την άλλη μεριά δεν μπορούν επίσης ούτε και να μας εμπιστεύονται. Γιατί φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή θα κάνουν μια ακραία έκρηξη. Και αυτό σιγά σιγά τους απομακρύνει από εμάς και χαλάει πολύ τη σχέση μας. Τώρα το άλλο που θέλω να πω είναι αυτό εδώ. Το οι έφηβοι μαθαίνουν πολύ αρνητικούς τρόπους συμπεριφοράς και σχετίζεστε. Αυτό λίγο κολλάει με αυτό που συζητούσαμε όταν αρχίσαμε. Που λέγαμε, που έλεγα εγώ, αν υπάρχουν εδώ περιστατικά βίας και είπατε τώρα σιγά σιγά αρχίζουν. Αυτό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν μέσα στο σπίτι εμένα με βλέπει για την παραμικρή αφορμή να κάνω μια έκρηξη, να τσακώνομαι άσχημα, μαθαίνει σε εισαγωγικά να φέρεται άσχημα και δεν μαθαίνει να φέρεται καλύτερα. Δηλαδή δεν μαθαίνει να έχει αυτοέλεγχο. Μιμείτε την κακή συμπεριφορά και δεν έχει να μιμηθεί κάποια καλή. Δηλαδή δεν μαθαίνει αυτοέλεγχο, δεν μαθαίνει να διαχείριζε τη σύγκρουση με καλύτερο τρόπο. Οπότε δεν είναι παράξενο ότι αύριο που θα πάρει τους φίλους του, όταν θα ενοχληθεί με κάτι, θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Για να είμαστε ειλικρινείς, και επειδή εσείς μου φαίνεστε ειλικρινείς άνθρωποι, γιατί αναγνωρίζετε πολλά πράγματα και είναι καλό, ας παραδεχτούμε ότι φρικάρουμε, ας πούμε, όταν βλέπουμε τους εφήβους να δέρνονται. Αλλά αυτό πραγματικά είναι μια συμπεριφορά που μιμείται των ενήλικων της συμπεριφοράς. Διότι εμείς μπορεί να μην δίνουμε ξύλο μέσα στο σπίτι, αλλά οι καυγάδες αυτοί είναι συχνοί. Οι φωνές είναι συχνές. Οπότε τι βλέπουν, ενήλικους που και μέσα στο σπίτι δεν ξέρουν πώς να φερθούν καλύτερα. Και επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουν σχόλια αρνητικά και προσβολές. Και στη τηλεόραση, στις ειδήσεις βλέπουν άσχημες συμπεριφορές ενήλικων. Δηλαδή παντού βλέπουν μία επιθετικότητα ή μία τάση να προσβάλλω αυτόν με τον οποίο διαφωνώ. Αφού το βλέπουν αυτό, δεν είναι περίεργο ότι έτσι φέρονται. Το βλέπουν και στους φίλους του. Το βλέπουν και στους φίλους τους, πολύ σωστά. Και ανακυκλώνουν μεταξύ τους, έτσι. Σήμερα μάλιστα εγώ τον 9χρονο και μου λέει, γιατί να σε ακούσω, μου λέει. Αφού ο φίλος μου ο Τάδε δεν θέλει να ακούει τη μαμά του, εγώ μου λέει γιατί. Και λέω, τι έχει φίλο τώρα. Μου κατεβάζετε προς τα κάτω πάλι το όριο της εφηβείας. Παλιότερα, υποτίθεται ότι ήταν τα 12 το όριο. Τώρα πάμε 11, 10, 9. Μπράβο, μπράβο, αυτός φέρεται πραγματικά σαν έφηβος, ε! Για χρόνο, τι έχουμε κάνει! Καλά είσαστε! Περαστικά όμως! Μπράβο, αυτό! Μιμούνται λοιπόν από παντού τις κακές συμπεριφορές. Μιμούνται τις κακές συμπεριφορές και δεν έχουν να μιμηθούν μια καλή διαχείριση του θυμού και της σύγκρουσης. Τώρα, αυτό είναι λοιπόν αυτό και η αίτηση είναι μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους. Η άλλη κακή συνέπεια αυτών των καυγάδων είναι πως τελικά μέσα από όλο αυτό, παρότι δείχνουν ότι τα βάζουν με εμάς, καταλήγουν για τον ίδιο τους τον εαυτό να έχουν κακή εικόνα. Mm. Γιατί καταλαβαίνετε, βαθιά μέσα τους νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τον εαυτό τους, αν οι ίδιοι γονείς τους δεν τους αντέχουν. Mm. Αυτό πραγματικά σας λέω μου το έχουν πει πολλοί έφηβοι. Έτσι, ακριβώς έτσι μου το έχουν πει πολλοί έφηβοι. Δηλαδή, ακριβώς έτσι, ότι αν οι ίδιοι γονείς μου δεν μπορούν να μ' αντέξουν, άστα να πάνε δηλαδή πώς είμαι. Αυτό. Τα χάλια μου. Αυτό, έχω τα χάλια μου. Αυτό. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τους κάνει και να νιώθουν άσχημα, αλλά και να φέρονται χειρότερα. Διότι κάποιος που νιώθει τόσο χάλια για τον εαυτό του, δεν πρόκειται να έχει μια συμπεριφορά καλή και προς τα έξω. Άρα δεν κερδίζουμε τίποτα τελικά από αυτούς τους καυγάδες, μόνο χάνουμε. Χάνουμε πολύ. Και γι' αυτό όμως είναι καλό να το αναγνωρίσουμε, ότι πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το κομμάτι. Ας θυμηθούμε λίγο τι πραγματικά μπορεί να χρειάζονται οι έφηβοι από εμάς. Κοιτάξτε, πραγματικά νομίζω δεν χρειάζονται τα λεφτά μας. Δεν χρειάζονται να είναι πολύ ωραία σιδερωμένα τα ρούχα τους. Δεν χρειάζονται να είναι τακτοποιημένο το δωμάτιό τους. Δεν χρειάζονται διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα. Χρειάζονται περισσότερο αυτά. Το λέω, εχθές ήμουν στην Λάρισα και συζητούσαμε με κάποιες κυρίες εκεί και έλεγαν ότι πόσο πιεζόμαστε να τους φτιάξουμε τα πάντα, να τους σιδερώσουμε, να τους μαγειρέψουμε, να τους κάνουμε, και αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι ποτέ. Και είπε κάποια κυρία ότι οι έφηβοι δεν μας τα ζητάνε αυτά. Και αυτό είναι αλήθεια, δεν μας τα ζητάνε. Και αν τα ζητάνε, δεν είναι πάντως αυτό το σημαντικό για εκείνους. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ακόμα και τα καταναλωτικά αγαθά δεν είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσει κάποιο άλλο PlayStation ή κάποιο άλλο κινητό, αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό για τον έφηβο. Τα πιο σημαντικά είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα να τους αποδεχόμαστε. Να τους αποδεχόμαστε θα πει να μπορούμε να τους δούμε κάπως θετικά. Λέω κάπως γιατί εντάξει, δεν θα είναι τέλειοι, θα έχουν ελαττώματα, δεν θα μας αρέσουν κάποια στοιχεία τους. Αυτό είναι φυσικό.
ας μην ξεχνάμε και κάτι, ότι είχαμε κάποια εικόνα για το πώς θα είναι το παιδί μας, έτσι. Θα θέλαμε να είναι πιο ψηλή, πιο αδύνατος, πιο έτσι, πιο αλλιώς, πιο αθλητικός. Οπότε μπορεί πράγματι να έχει κάποια στοιχεία που να μην μας αρέσουν τόσο. Είναι αλήθεια. Ή μπορεί να μας θυμίζουν τον πρώην άντρα μας, την πρώην γυναίκα μας, έτσι. Και να λέμε, α, ίδιος ο μπαμπάς σου είσαι. Και να εννοούμε κάτι κακό. Είναι δύσκολο να τους αποδεχτούμε. Μπορεί να τους αγαπάμε, αλλά δεν τους αποδεχόμαστε. Οπότε θα ήταν πολύ ωραίο αν προσπαθούσαμε να τους αποδεχόμασταν πιο πολύ. Που τι θα πει τους αποδέχομαι. Ότι να προσπαθούμε να βλέπουμε και το θετικό τους. Ώστε να τους δεχτούμε ότι έτσι είναι. Έχει ρε παιδί μου και κάποια καλά, βλέπω αυτά τα καλά και τον δέχομαι. Δεν προσπαθώ συνέχεια να τον αλλάξω ή να την αλλάξω. Αυτό. Πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα. Δύσκολη. Εξαιρετική. Εξαιρετική, αλλά δύσκολη. Μονόδρομος. Α, μονόδρομος. Σωστά. Είναι μονόδρομος. Θα ήταν πολύ ωραίο να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως είναι δύσκολο. Και ούτε εμείς το έχουμε εισπράξει, έτσι. 99% ούτε εμείς πήραμε κάτι τέτοιο από τους γονείς μας. Απλά μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι. Θέλουμε να βρούμε το παιδί μας κάτι που δεν είναι κάτι ανώτερο. Και μάλλον αυτό είναι εγωιστικό. Και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο και προσπαθούμε να. Γιατί να είναι εγώ, θέλω να είναι καλύτερο από το άλλο. Και ίσως αυτό μας κάνει να βλέπουμε το παιδί έτσι. Ανταγωνιστικά δηλαδή, ότι πρέπει να είσαι έτσι. Ενώ πρέπει να το δούμε ίσως πιο απλά. Μπράβο, είναι πολύ ωραίο που το λέτε αυτό. Είναι σαν να θέλουμε κάπως να προβληθούμε κι εμείς μέσα από αυτό. Έτσι, να είναι το καλύτερο από τα άλλα παιδιά, ξέρω, να είναι καλύτερο σε κάτι. Οπότε περιμένουμε από αυτό να μας βάλει άσπρο πρόσωπο, ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Και ίσως και να. Όχι τόσο να είναι καλύτερη από άλλους, να είναι καλύτερη, δηλαδή να γίνουν κάτι καλύτερο από εμάς τους ίδιους. Τώρα αυτό που λέτε. Όχι τόσο συγκριτικά με άλλους. Είναι όμως αλήθεια άραγε. Αυτό που λέτε αναρωτιέμαι, είναι πολύ ενδιαφέρον που το λέτε, δεν είμαι σίγουρη. Τι λέτε, τι γνώμη έχετε. Θα ήθελα δηλαδή. Θέλουμε να γίνει καλύτερη από εμάς ή όχι. Θέλουμε να δούμε το σχέδιο. Καλύτερη από άλλους. Από άλλους, από άλλους σίγουρα. Έτσι, από εμάς. Από τους ίδιους μας, δηλαδή να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Πρώτα νομίζω ότι εμάς έχουμε συγκριστεί. Ναι. Άρα θα θέλαμε να γίνουν καλύτεροι. Ναι. Α, ναι, το πιστεύω. Αφού εμείς έχουμε πει σωστή τώρα. Και με το πώς θα το γίνουμε. Είναι διαφορετικά. Όχι συγκριτικά, νομίζω είναι διαφορετικά. Το καλύτερο που μπορούν να ελεγχθεί. Μπαίνουν μάλλον μέσα και προσωπικά εγωιστικά μας στοιχεία. Και ίσως να ξεκινάει από εκεί ένα μεγάλο κομμάτι του πώς θέλουμε να εξελιχθούν. Ναι, μπαίνουν αυτά που λέγατε, που είχε και ο κύριος πριν, μπαίνει αυτό. Το παιδί να κάνει τη δουλειά του πατέρα, να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα, πολλές φορές υπάρχουν αυτά δηλαδή τα πρότυπα τα οποία τα βλέπουμε και σε φίλους και εμείς οι ίδιοι. Όπως συνήθως να το κάνουμε. Μπράβο, με κοινωνική καταξίωση έχει να κάνει, με προβολή, με όλο αυτό το στάτους, ναι. Το κοινωνικό στάτους. Ναι, το κοινωνικό και ακόμα και την εμφάνιση. Δηλαδή, εγώ έχω δει πολλούς γονείς που δεν μπορούν να αποδεχτούν την εμφάνιση του παιδιού τους. Ας πούμε, το παιδί τους είναι πιο άσχημο από ό,τι θα θέλανε. Ή πιο παχουλό από ό,τι θα θέλανε. Ή πιο κοντό από ό,τι θα θέλανε. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε το παιδί μας, εφόσον δεν είναι αυτό που κατά βάθος θα θέλαμε. Τώρα, αν θα θέλαμε να είναι καλύτερο από εμάς, πραγματικά δεν είμαι σίγουρη. Καταλαβαίνω αυτό που λέει η κυρία. Ούτε εγώ είμαι σίγουρη. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν είμαι σίγουρη και ούτε και μέρα μου είναι ξεκάθαρο και για τον εαυτό μου δηλαδή. Το αν πραγματικά ήθελα να είναι καλύτερος από μένα ο γιος μου. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Είναι πολύ γονείς που τα πιέζουν, να τα γίνει καλύτερο και βλέπεις μετά παιδιά δυστυχισμένα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις ενήλικους οι οποίοι σου λέει, εγώ σου έκανα το χατήρι, έγινα αστυνομικός, στρατιωτικός, γιατρός, τι έγινα, αλλά τώρα τα αφήνω και πάω να κάνω αυτό που αγαπάω. Ναι, όχι επαγγελματικά. Γενικά. Σαν προσωπικότητα. Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Γιατί τα πιέζουν. Ναι, δεν σπούδασα. Εγώ να πα να σπουδάσει. Ναι. Εσείς γιατί δεν το πιστεύετε αυτό, ότι δεν είναι, δεν θέλουν να γίνουν οι γονείς. Το πιστεύω ότι το λένε οι γονείς. Το αν το εννοούν δεν το πιστεύω. Γιατί, γιατί νομίζω ότι στο βάθος είναι δύσκολο να μας ξεπερνάει κάποιος. Όχι, ναι. Είμαστε τόσο εγωιστές. Και το ίδιο το παιδί μας. Και το ίδιο το παιδί μας. Δεν έχετε ποτέ δει φίλους σας. Γιατί στον εαυτό μας είναι δύσκολο να το δούμε αυτό. Αλλά σε φίλους που ας πούμε το παιδί τους μπορεί να έχει μια μεγάλη επιτυχία και να μην χαίρονται και τόσο. Να σας πω, έχω ένα ζευγάρι τώρα τελευταία. Έχω ένα ζευγάρι που οι δύο και οι δύο έχουν τελειώσει το γυμνάσιο. Δεν έχουν κάνει άλλες σπουδές. Ο γιος τους μπήκε σε μια καλή σχολή στο πανεπιστήμιο, σε αυτή που ήθελε. Στην Αθήνα που είναι η πόλη τους. Ούτε θα τους στοιχήσει χρήματα ούτε τίποτα. Και δεν το γιορτάσανε. Τίποτα, δεν κάναν τίποτα. Και άρχισα να λέω γιατί δεν χαίρεσαι, γιατί δεν πάτε το παιδί να γιορτάσετε. Να πείτε κάτι, να κάνετε. Όχι, τίποτα, δεν κάναν τίποτα. Άρχισα να λένε κάτι ότι.
Ναι, αλλά αυτή η σχολή δεν είναι ακριβώς η πρώτη του επιλογή. Ναι, αλλά ναι, άρχισα να γυρνάω. Είναι θέμα όμως στο μυαλό. Ναι, είναι θέμα το που δεν ξέρω. Κοιτάξτε, σίγουρα υποθέτω ότι υπάρχουν γονείς που πραγματικά θέλουν το παιδί να είναι καλύτερο. Υπάρχουν γονείς που δεν το θέλουν και τόσο. Αλλά και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε ότι το παιδί μας είναι ο εαυτός του. Δηλαδή, δεν πάμε να θέλουμε εμείς οτιδήποτε. Το παιδί μας είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και αν το αποδεχόμασταν ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος, με ό,τι καλά και κακά έχει, θα ήταν πολύ ευκολότερη ζωή και για μας και για εκείνο. Εάν δεν μπορούμε να το δούμε σαν ένα ξεχωριστό άνθρωπο, αλλά σαν μια συνέχειά μας, που παλεύουμε να τη σπρώξουμε προς τα κάπου, τότε δυσκολεύουμε τη ζωή και εκείνου και τη δικιά μας. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, δεν σας κρύβω, ας πούμε, θα σας πω τώρα πολύ προσωπικά, ότι αυτό είναι ένα πράγμα που και εμένα μου απασχολεί πολύ. Γιατί ο γιος μου, τη Δευτέρα ηλικίου, πιστεύω ότι θα ασχοληθεί με φυσική. Και δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ για ψυχολογία, ούτε είχε πει εκείνος κάτι. Και όταν άρχισε να λέει ότι ενδιαφέρεται για να το σκεφτόμαστε κλπ., άρχισαν διάφοροι φίλοι, και δεν έχουν σταματήσει, να κάνουν σχόλια του τύπου ότι εγώ τον έσπρωξα να γίνει ψυχολόγος. Και ότι αν το έκανα εγώ για να πάρει τη δουλειά και κάτι τέτοια. Δεν μπορεί να πάρει καμία δουλειά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι δεν είναι εργοστάσιο να το πάρει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό έτσι. Καταλαβαίνω, δεν έχει νόημα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά οι φίλοι μου αυτό νομίζουν. Ότι εγώ τον έσπρωξα με κάποιο μαγικό τρόπο. Ενώ δεν το έκανα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο να νομίζουμε ότι σπρώχνουν οι γονείς, επειδή και εμείς ίσως αυτό θα κάναμε. Εγώ πιστεύω οι φίλοι μου που το λένε αυτό είναι οι ίδιοι που σπρώχνουν τα παιδιά. Ίσως όμως και εμείς θα θέλαμε να είμαστε ένα πρότυπο για τα παιδιά. Δηλαδή, υποσυνείδητα να το επηρεάζουμε πώς το καταλαβαίνουμε. Μέσα από τις εκλογές μας, τις επαγγελματικές. Ναι, μπράβο. Όταν δείχνουμε ότι παθιαζόμαστε πολύ με τη δουλειά μας, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, σωστό. Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό είναι καλό νομίζω. Δηλαδή, το να είσαι πρότυπο με αυτή την έννοια, ότι σε ενδιαφέρει αυτό που κάνεις, ποιο σχολείο σου κάνεις, νομίζω ότι είναι ένα θετικό πρότυπο και εκεί κολλάει κιόλας αυτό που λέγω ότι να είμαστε και πρότυπα ως προς τον αυτοέλεγχο και ως προς την ωριμότητα, ας πούμε. Επειδή ισχύει αυτό που λέτε, ότι λειτουργούμε πολύ ως πρότυπα. Ειδικά αν έχουμε καλή σχέση, σίγουρα λειτουργούμε ως πρότυπα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παρακάτω τι άλλο χρειάζεται εκτός από την αποδοχή. Χρειάζονται να προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία μαζί τους. Τώρα, ανοιχτή επικοινωνία εννοώ το πολύ απλό να τους ακούμε και να τους μιλάμε με έναν ήπιο τρόπο. Έστω και αν διαφωνούμε. Αυτό εννοώ ανοιχτή επικοινωνία. Δηλαδή να μπορεί να μου πει αυτό που θέλει, να μου πει οτιδήποτε, και εγώ να κρατηθώ, να κρατήσω κλειστό το στόμα μου, να ακούσω, να μην κάνω γρήγορα σχόλια, να μην κάνω γρήγορα κήρυγμα, να το ακούσω. Και όταν θα θέλω να πω κάτι, να το πω κάπως με κάποια μετριοπάθεια. Να μην το πω με ακραίες εκφράσεις, να μην πω κάτι απόλυτο, να μην πω κάτι βαρύ. Αυτό είναι μια ανοιχτή επικοινωνία που θα επιτρέψει μετά στον εαυτό να μου ξαναπεί κάτι. Διότι αν τώρα μου πει κάτι και εγώ αντέρα πολύ έντονα, δεν θα μου ξαναπεί. Οπότε αυτό είναι το σκεπτικό, έτσι. Το άλλο που χρειάζονται είναι να κρατάμε την ψυχραιμία μας όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό θέλω πολύ να το τονίσω, γιατί συνήθως το ξεχνούν οι γονείς. Ξέρετε, στο βιβλίο, ας πούμε, έχω ένα κεφάλαιο που είχε πλήξει όποιους το είδανε αρχικά στον εκδότη, που ήταν τα ψέματα των φίβων και η άρνηση των γονιών. Αυτός είναι ο τίτλος. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοώ με αυτό. Προφανώς οι έφηβοι συχνά λένε ψέματα. Okay. Και ανέκαθεν στην εφηβεία, προφανώς λέγαμε κάποια ψέματα. Έτσι. Όλοι λέγαμε κάποια ψέματα. Για διάφορους λόγους. Απλώς αυτό που νομίζω ότι συμβαίνει τώρα είναι ότι επίσης εμείς ως γονείς συχνά παρουσιάζουμε μία άρνηση. Δηλαδή προτιμούμε να μην δούμε κάτι που είναι μπροστά στα μάτια μας, κάτω από τη μύτη μας, γιατί μας ενδυσκούν να το διαχειριστούμε. Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνουν οι έφηβοι και πολλές φορές μας προστατεύουν. Δηλαδή αποφεύγουν να μας πουν πράγματα ή μας λένε και ψέματα για να μην μας αναστατώσουν πολύ. Να μην γίνει φασαρία. Να μην γίνει φασαρία. Αλλά όχι μόνο να μην γίνει φασαρία ώστε αυτοί να τη γλιτώσουν, να μην γίνει φασαρία ώστε και εμείς να μην γίνουμε χάλια. Και γι' αυτό λέω ότι χρειάζονται από εμάς να κρατάμε την ψυχραιμία μας. Γιατί όταν βλέπουν ότι εγώ θα τα χάσω με το παραμικρό, δεν θα τολμήσει να μου πει κάτι. Ούτε κάτι που αφορά τον ήλιο, ούτε κάτι άλλο, τίποτα. Δεν θα τολμήσει να μου πει τίποτα. Είναι πολύ σπουδαίο να κρατάμε μια ψυχραιμία, να μην γινόμαστε χάλια, να μην αντιδρούμε πολύ ακραία. Είναι πολύ σπουδαίο για να μπορούν να μας μιλήσουν για οτιδήποτε. Και το τελευταίο που γράφω εδώ, ότι κατά τη γνώμη μου χρειάζεται η έφηβη, είναι να τους δείχνουμε ότι ο κόσμος έχει πολλά θετικά. Τώρα, σε αυτό δεν ξέρω. Έχω μια ελπίδα ότι ίσως αν εσείς πράγματι ζείτε λίγο πιο ήρεμα, ίσως να το κάνετε ήδη αυτό και να μην σας αφορά πάρα πολύ αυτό το σημείο. Σε κάποια άλλα μέρη τους αφορά πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, επειδή και οι ίδιοι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι και αγχωμένοι, η εικόνα που δίνουν συνήθως στους εφήβους είναι πολύ αρνητική για τη ζωή. Δηλαδή, είναι ότι όλο τρέχουμε, όλο βιαζόμαστε, όλο παλεύουμε και δεν τα καταφέρνουμε,
όλο υπάρχουν προβλήματα, ξέρω, η ακρίβεια, η ανεργία, τα οικολογικά, η κλιματική αλλαγή, μπλα 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 μπλα. Οπότε ακούνε και εισπράττουν από εμάς πάρα πολλά αρνητικά, τα οποία βρίσκουν επίσης στο διαδίκτυο και στη τηλεόραση. Οπότε παντού γύρω εισπράττουν πάρα πολλά αρνητικά. Αυτό, επειδή είναι πολύ ευαίσθητοι ακόμα και δεν έχουν βρει τις ισορροπίες τους, δεν έχουν πολλά αντισώματα ψυχικά, έτσι, τα ρουφούν όλα αυτά τα αρνητικά και πείθονται ότι έτσι είναι ο κόσμος. Αυτό είναι πολύ βαρύ για τους εφήβους. Και νομίζω ότι γι' αυτό χρειάζονται πάρα πολλοί από εμάς να τους δίνουμε μια θετική εικόνα για τον κόσμο. Δεν εννοώ μια ψεύτικη εικόνα, δεν λέω να παριστάνουμε ότι είναι όλα τέλεια. Προφανώς δεν θα το παριστάνουμε αυτό. Θα ξέρουν αν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα ξέρουν αν είμαστε κουρασμένοι ή εκνευρισμένοι με κάτι. Ή θα ξέρουν εξωτερικά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έτσι. Θα το ξέρουν αυτό. Αλλά όχι όλη την ώρα να τονίζουμε το πρόβλημα. Εμείς στην επαρχία δεν είμαστε, είμαστε λίγο πιο καλά. Μπράβο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε δεν περνάτε, λέτε εσείς, πάρα πολύ αυτά. Συγγνώμη λίγο, επειδή είναι πιο στην Αθήνα και έχει κόρη. Και εγώ ζω στο εσωτερικό, κατάξει, τα δύο μπορεί μεγάλα, είπε φυγή τρέμου και έχω μαθέ. Εγώ δεν βλέπω μεγάλε διαφορέ στην Αθήνα και στην επαρχία. Ελάχιστε. Ναι. Και εδώ υπάρχουν όλα αυτά. Όλα σου λέει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι καλά που είναι η πιο μικρή. Δεν νομίζω. Ναι. Όλα υπάρχουν. Υπάρχουν. Ειδικά στι πόλει σίγουρα. Στο βαθμό που είναι στην Αθήνα. Στο βαθμό να είναι. Υπάρχουν. Εδώ σε κάποιο για να δείτε στο σχολείο να πάρει το παιδί. Υπάρχουν λάθο. Θα πάρει το παιδί. Α, αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι σε κοντινή θεωρία. Ωραία. Συμφωνήσαμε ότι είναι σε μικρότερο βαθμό. Ναι, ναι. Ωραία, απλώς θέλω να σας το τονίσω αυτό, γιατί ακόμα κι αν εσείς δεν τα λέτε πάρα πολύ αυτά, τα βλέπουν στο διαδίκτυο. Έτσι, αυτή είναι και η διαφορά τώρα αυτής της εποχής από άλλες εποχές. Δηλαδή, ότι οι έφηβοι δικοί σας μπορεί να ζουν σε μια πόλη πιο μικρή από ότι είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αλλά μαθαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που μαθαίνει η έφηβη στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από το διαδίκτυο. Για πρώτη φορά τα παιδιά είναι τόσο κοντά. Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Εμείς πηγαίναμε μια εκδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη και πήγαμε και μα φαινόταν wow, κάτι διαφορετικό. Ναι. Τώρα για πρώτη φορά τα παιδιά είναι τόσο κοντά σε αυτό που ζουν όλα τα παιδιά μέσα από το διαδίκτυο, που ακόμη και στο εξωτερικό του πα δεν του κάνει κάποια ιδιαίτερη αισθητήρια από αυτά που θα δουν το που είναι πολύ διαφορετικά, αλλά βλέπει ότι επί τη ουσία. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ όλες αυτές οι εικόνες. Έχουν εικόνες, έχουν πληροφορίες και μεταφέρονται και μόδες με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Και έτσι μεταφέρονται και συμπεριφορές που δεν υπήρχαν ποτέ. Τώρα πάλι δεν ξέρω, ίσως εσείς να μην το έχετε ζήσει, αλλά ας πούμε για παράδειγμα υπάρχουν πολύ περισσότεροι αυτοτραυματισμοί. Δεν υπήρχαν παλιά. Δεν ξέραμε καν τι είναι αυτό. Δηλαδή είναι των τελευταίων 5-6 ετών αυτό το πράγμα. Που είναι μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκάθαρα είναι εισαγόμενη μόδα αυτή. Μεταφέρονται πάρα πολύ. Συμπεριφορές, αντιδράσεις, πληροφορίες μεταφέρονται πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στους εφήβους τους δικούς σας και στους εφήβους, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, γιατί ουσιαστικά επηρεάζονται από τις ίδιες πηγές. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει εμείς ως γονείς να προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε αυτό να αντισταθούμε. Δηλαδή να αντισταθούμε στην πολύ αρνητική εικόνα για τον κόσμο. Να προσπαθήσουμε όλα αυτά τα τόσο αρνητικά που μπορεί να ακούν. Εμείς να τα βάζουμε σε ένα λίγο πιο θετικό πλαίσιο. Να μην είναι τόσο ακραίο αυτό. Να είναι ότι, okay, ναι, έγινε ας πούμε αυτό το έγκλημα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν καλά. Έγινε αυτό το στραβό, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που είναι okay. Μην βλέπουμε μόνο το μαύρο και μην προβάλλουμε μόνο το μαύρο. Αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η στάση δικιά μας που θα μπορούσε να βοηθήσει να έχουμε μια θετική επικοινωνία με τους εφήβους μας. Πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε λοιπόν την αξία και την προσωπικότητα του εφήβου. Τώρα, το τι είναι ο σεβασμός είναι πολύφυλλο. Έτσι, ο καθένας λέει ναι, σεβασμός, 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 αλλά δεν εννοεί κανένας το ίδιο με τον άλλον. Θα σας πω εγώ τι εννοώ όταν λέω σεβασμός. Εννοώ αυτοπεριορισμό. Δηλαδή εννοώ, σέβομαι εσένα, σημαίνει περιορίζω τον εαυτό μου, έτσι ώστε να σου φέρομαι στοιχειοδός ευγενικά καταρχήν. Θεωρώ ότι είσαι ένα ξεχωριστό άτομο που έχει μια αξία και έχει δικαίωμα να σου φέρομαι καλά. Άρα συγκρατούμε και σου φέρομαι καλά. Εντάξει. Εάν εγώ το κάνω αυτό με τον έφηβό μου, μπορώ να ελπίσω ότι σιγά σιγά θα το κάνει και ο έφηβός μου με μένα. Γιατί θα δει αυτή τη συμπεριφορά, θα νιώσει πιο καλά και θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Αν εγώ δεν σέβομαι τον έφηβό μου, αλλά μόλις εκνευρίσω το ανοίγω το στόμα μου και βγαίνει από μέσα οτιδήποτε, προφανώς μετά και ο έφηβος δεν θα έχει δει μια καλύτερη συμπεριφορά, θα έχει δει μια χειρότερη συμπεριφορά και αυτή θα ακολουθήσει.
Οπότε ο σεβασμός είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να το δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, έχει μεγάλη πλάκα ότι πολλοί γονείς αντιλαμβάνονται το σεβασμό όπως βολεύει σε κάθε περίπτωση. Έτσι, μερικοί, ας πούμε, αισθάνονται ότι μου έλεγε ένας κύριος μια άλλη φορά ότι τώρα πια δεν μας σέβονται γιατί δεν τους επιβαλόμαστε. Αν, ας πούμε, λέγαμε τέλος, αυτό θα γίνει, θα μας σεβόντουσαν. Μα δεν έχει να κάνει ο σεβασμός όμως με την επιβολή έτσι, και με την αυστηρότητα. Ο σεβασμός δεν έχει να κάνει με αυτό. Καταρχήν, νομίζω ότι τον σεβασμό τον κερδίζουμε. Δεν μπορούμε να τον επιβάλλουμε ή να τον απαιτήσουμε, πρέπει να τον κερδίσουμε. Εάν με βλέπει τώρα εγώ να κάνω ιστερίες, ας πούμε, και να χτυπιέμαι, δεν θα με σεβαστεί. Άρα, για να με σεβαστεί, πρέπει να προσπαθήσω εγώ να λειτουργώ καλύτερα και πρέπει και εγώ να τον σέβομαι. Αυτό. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο της καλής τάσης, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που το λέμε ενεργητική ακρόαση. Ενεργητική ακρόαση απλά σημαίνει ακούω, χωρίς όλη την ώρα να διακόπτω, να κάνω κηρύγματα και να κάνω σχόλια. Μόνο ακούω και προσπαθώ να καταλάβω. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να το τονίσω πολύ, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε. Και ξέρετε και τι, νομίζω ότι μερικές φορές και εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε μπερδέψει τον κόσμο σε σχέση με αυτό. Με την έννοια ότι λέμε πάντα ναι, να ακούς το παιδί σου, να ακούς το παιδί σου, αλλά κάποιοι ψυχολόγοι συμβουλεύουν ότι μην δίνει σημασία, ας πούμε, είπε το παιδί σου τώρα κάτι ακραίο. Μην δίνει σημασία, μωρέ, έτσι τα λέει. Τα λέει για να σου τραβήξει την προσοχή. Και πολλοί γονείς δεν δίνουν σημασία σε πράγματα που λένε τα παιδιά τους, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι τα παιδιά τους, δεν πρώτα προσέχουν. Και μετά ξαφνικά γίνεται κάτι φοβερό και λένε γιατί έγινε και κανείς δεν έχει καταλάβει. Συνήθως, όταν ένα παιδί ή ένας έφηβος είναι σε άσχημη κατάσταση, νιώθει άσχημα μέσα του ή έχει κάποιο πρόβλημα, ακόμα και αν δεν έχει να το πει καθαρά, το δείχνει με κάποιο τρόπο. Αν εμείς προσέχουμε και ακούμε, θα το καταλάβουμε και θα βοηθήσουμε. Εάν δεν ακούμε, δεν θα το καταλάβουμε. Και το πρόβλημα θα βράζει, θα μεγαλώνει και δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Και κάποιες φορές θα αντιδράσει και ακραία. Εχθές είχαμε, ας πούμε, ένα περιστατικό με τον Ιάσονα. Στην πόλη που ήμασταν, είχαμε βγει με κάποια παρέα. Τελείως ξαφνικά, μας λέει η κυρία της παρέας, τελείως ξεκάρφωτα, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό, μας λέει ότι, λέει, εγώ ήθελα ξέρω να σας γνωρίσω και πήρα και το βιβλίο κλπ. Γιατί πέρυσι είχα ένα θέμα με την κόρη μου. Και για να μην σας τα πω, λέω, τι θέμα είχε με την κόρη της. Η κόρη ήταν 13 χρονών και πήγε από τον μπαλκόνι. Από το τρίτο όροφο. Πήγε στο νοσοκομείο, σώθηκε ευτυχώς, γιατί τώρα είναι καλά, αλλά πέρασαν πολύ δύσκολα όλοι. Και τι είχε γίνει, δεν έγινε κάτι τραγικό. Δεν τη συνέβη κάτι τραγικό από ό,τι καταλάβαμε. Αλλά ήταν διάφορες κόντρες που είχε συνέχεια κυρίως με τον πατέρα και λιγότερο με τη μητέρα. Κόντρες στις οποίες αυτή έλεγε πράγματα, του τύπου ότι ένιωθε άσχημα, έδειχνε πως νιώθει, έδειχνε τι χρειάζεται, αλλά δεν της δίναν σημασία. Δεν διορθώναν την κατάσταση. Και κάποια στιγμή έφτασε η κόντρα στο σημείο ότι είπε εκείνη, θα πηδήξω από το μπαλκόνι, και ο πατέρας δεν το πήρε σοβαρά. Και είπε σιγά πήδα και πήδηξε. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι κάτι ακραίο. Τώρα, μην σκέφτεστε αυτό. Σα το λέω σαν κάτι ακραίο, έτσι. Προφανώς δεν συμβαίνει αυτό συνήθως. Αλλά πρέπει να δίνουμε σημασία. Πρέπει να δίνουμε σημασία. Δεν μπορούμε να μην δίνουμε τίποτα. Είναι κάτι. Όλα είναι κάτι. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο να πούμε. Το τρίτο είναι να δίνουμε κάποιο ενδιαφέρον για τις απόψεις του εφήβου. Αυτό το εννοώ όχι στη φάση που έχουμε κάποια κόντρα. Έτσι. Δηλαδή, όχι στη φάση που μας ζητάει κάτι. Αν μου ζητήσει να βγει, δεν εννοώ αυτό ότι εκείνη την ώρα θα κάτσω να δείξω ενδιαφέρον. Εννοώ γενικά. Εννοώ ότι γενικά, όταν είναι κάπως ήρεμη η οικογενειακή μας ζωή, είναι καλό να συζητάμε με τους εφήβους όποτε μπορούμε. Να ρωτάμε τη γνώμη τους για κάποια πράγματα. Να ακούμε τη γνώμη τους. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε. Πολλοί γονείς έχουν την τάση να λένε ότι, α, τι είναι αυτά που λέγω, τι μπουρδες είναι αυτές. Και το σταματάνε εκεί. Θα έπρεπε να συγκρατούμαστε και να ρωτάμε τη γνώμη και να την ακούμε. Και πράγματι, αν δεν συμφωνούμε, να το πούμε με ένα μετριοπαθή τρόπο. Είναι πολύ καλό για αυτούς να εκφράσουν την άποψή τους. Πρώτον, έτσι αναγκάζονται να διατυπώνουν επιχειρήματα. Που αν θέλετε, αυτό θα τους βοηθήσει και στις σπουδές τους. Και στις πανελλήνιες, που μας ενδιαφέρουν όλους, θα βοηθήσει πάρα πολύ το να μπορούν να διατυπώνουν επιχειρήματα. Δεύτερον, τους κάνει να νιώθουν ότι αξίζουν κάπως παραπάνω, γιατί εμείς τους υπολογίζουμε και ρωτάμε τη γνώμη τους. Και έρχονται πιο κοντά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Θα πρότεινα πολύ να κάνουμε συζητήσεις μέσα στην οικογένεια. Να ρωτάμε για διάφορα πράγματα, να συζητάμε για πράγματα που έχουν να κάνουν με εκείνους, τα παιχνίδια τους. Ας πούμε, είναι κολλημένο στο κινητό κάποιος. Ρωτήστε για το κινητό, ρωτήστε για τα παιχνίδια. Ρωτήστε, ξέρω, για τις εφαρμογές. Ρωτήστε για τις παρέες, για τη μουσική που ακούει. Ακούει ένα απέσιο τραπ τραγούδι. Μην αρχίσετε αμέσως να το κρίνετε. Απλά ρωτήστε για αυτό, ρωτήστε τι λέει, γιατί το λέει αυτό,
πώς σου φαίνεται εσένα, τι σ' αρέσει, ρωτήστε κάτι γι' αυτό. Είναι πολύ βοηθητικό να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Και το τελευταίο είναι πολλές φορές όμως το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και είναι αρνητική από την αρχή. Όταν ρωτάς εσύ κάτι τέτοιο, με λένε ναι, ξέρω γιατί. Ναι, μπράβο. Ξέρω πολύ καλά γιατί ρωτάς. Ναι, σωστά. Οπότε πρέπει να τους πείσουμε ότι δεν ρωτάμε γι' αυτό. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Προφανώς πρέπει να τους καθησυχάσουμε ότι τώρα ρωτάω πραγματικά από ενδιαφέρον να μου πεις την άποψή σου. Δεν ρωτάω για να σου κάνω κήρυγμα. Άρα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εσά. Ναι, είναι, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν. Θέλω να τονίσω το χωρίς ακρότες και υπερβολές, ότι να εκφράζουμε τις απόψεις μας, τις δικές μας. Ακούστε κάτι τώρα. Θα ήταν καλό να εκφράζουμε τις απόψεις μας όταν ακούν οι έφηβοι, έστω και αν δεν αφορούν τους ίδιους, με μετριοπαθή τρόπο. Έχω δει ότι κάποιοι γονείς βλέπουν, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ. Και βλέπουν κάτι στο σύριαλ που δεν τους αρέσει. Οτιδήποτε. Μια περίεργη σχέση, μια συμπεριφορά, οτιδήποτε. Και το σχολιάζουν πολύ αρνητικά. Και το ακούν οι έφηβοι. Είναι καλό να μην το κάνουμε αυτό. Γιατί αν λέω κάτι πολύ αρνητικό για το serial π.χ., όταν ο έφηβος θα έρθει σε επαφή με κάποιους άλλους συνομιλίκους του που μπορεί να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά, θα νιώσει πολύ άσχημα. Ή αν ο ίδιος έχει την ιδέα ότι μπορεί ενδεχομένως να εκφράζει μια συμπεριφορά, μια επιλογή κλπ., θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μας το πει όταν ξέρει ότι εμείς βρίζουμε τρομερά τους άνθρωπους που έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Γι' αυτό είναι καλό να είναι μετριοπαθής ο τρόπος που εκφραζόμαστε όταν μας ακούν. Τώρα θα μου πείτε, μου έλεγε μια κυρία ότι δηλαδή όλη την ώρα του πηγεί. Εσύ δεν λες τίποτα. Δεν λες το ένα, δεν λες το άλλο, δεν λες το άλλο. Ναι, είναι αλήθεια, είναι λίγο δύσκολο. Είναι αλήθεια. Πρέπει όλη την ώρα να προσέχεις τι λες. Είναι αλήθεια. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος. Αλλά πόσες ώρες είμαστε μαζί με τους εφήβους, δεν είμαστε πια και τόσο πολλές, έτσι δεν είναι. Αυτές τις ώρες που είμαστε, ας κρατηθούμε λίγο. Δεν θα πρέπει όμως να μάθουμε και να ξέρουμε και λίγο το σωστό και το λάθος. Ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, πού είναι τα όρια, ότι αυτή η συμπεριφορά ξεφεύγει των ορίων. Κοιτάξτε, πρέπει. Σε μια συμπεριφορά ενός συμμαθητή, παράδειγμα. Ναι, πρέπει. Είναι άσχημη. Ναι. Θα πρέπει να το καταλάβει ότι είναι άσχημη η συμπεριφορά για να μην τη μιμηθεί αυτό το πράγμα. Σωστά, συμφωνώ. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα από συζήτηση. Δεν θα γίνει μετά από ότι το παλιόπαιδο. Είναι απαράδεκτο να φέρετε έτσι και πώς φέρετε έτσι. Ναι. Δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα το καταλάβουμε αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά θα πρέπει να καταλάβει όμως, να μην τα χαϊδεύουμε τα αυτάκια και πολύ και δεν καταλαβαίνουν μετά, γίνουν και λίγο πιο. Ξέρετε τι, σκέφτομαι το να το πει με. Αλλά απλώς το να το πούμε εμείς δεν θα τους κάνει να το αλλάξουν. Όχι, με την κουβέντα, όχι. Αυτό, γι' αυτό λέω για τη συζήτηση. Αν πράγματι μπορούμε να συζητάμε. Και δεν αισθάνονται όλη την ώρα ότι εμείς θα πούμε κάτι ακραίο, ας πούμε, ή θα τους προσβάλλουμε. Αν μπαίνουν επομένως σε συζήτηση μαζί μας, οκ, σιγά σιγά τους επηρεάζουμε σε κάποια πράγματα. Επίσης, αυτό που έχω να σας πω που είναι πολύ αισιόδοξο, είναι ότι οι περισσότεροι εφήβοι έχουν πάρα πολύ μυαλό και έχουν την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι καλό και τι δεν είναι, και τι είναι λειτουργικό και τι δεν είναι. Απλά πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αλλιώς. Και θα έρθω σε αυτό παρακάτω. Λοιπόν. Πού είμαστε, γιατί δεν αλλάζει. Okay. Λοιπόν, εδώ έρχομαι σε αυτό που θα είχα να προτείνω για να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα με τους εφήβους μας. Είναι 5 βήματα για την βελτίωση της σχέσης με τον έφηβό μας. Λοιπόν, okay, ξεκινάμε από την αποδοχή, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι πολύ σπουδαίο να προσπαθήσουμε να αποδεχτούν ότι έτσι είναι. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Απλά να έχετε στο μυαλό σας ότι θα αλλάξει κιόλας. Δηλαδή, κάποια πράγματα που δεν σας αρέσουν, εάν καταφέρετε να τα ψιλοαποδεχθείτε, σταδιακά μπορεί να βελτιωθούν. Δεν είναι ότι θα είναι μόνιμα έτσι, γιατί όπως είπαμε, επειδή είναι μια μεταβατική περίοδος. Έτσι κι αλλιώς, κάποια στοιχεία που δεν σας αρέσουν, μπορεί άνετα να γίνουν καλύτερα αργότερα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή και αποδεχτείτε ό,τι καλό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, το δεύτερο που έχω να προτείνω και είναι πολύ πρακτικό και θα ήθελα να το προσέξετε, είναι δήλωση αλλαγής στάσης γονιού. Αυτό τι σημαίνει. Αν αισθάνεστε ότι δεν είναι καλή η σχέση σας με τους εφήβους σας, θα πρότεινα σήμερα κιόλας ή αύριο, μεθαύριο, να κάνετε μια δήλωση. Ότι θα αλλάξετε στάση. Τι σημαίνει αυτό. Να τους πείτε προφορικά ή να τους στείλετε μήνυμα με όποιο μέσο βολεύει και επικοινωνείτε, που να λέτε μέχρι τώρα γκρίνιαζα πολύ ή φώναζα πολύ και δεν μου αρέσει όπως ήταν το κλίμα στο σπίτι. Έχω αποφασίσει να το κάνω καλύτερο και θα προσπαθήσω να λειτουργώ πιο καλά. Τέλεια, τίποτα άλλο. Δεν θα προσθέσετε ότι πρέπει να κάνουν και εκείνοι κάτι. Εντάξει. Γελάτε, πάντα γελάμε όλοι, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα πρόσθεταν.
Όχι, δεν θα προσθέσετε, ναι, αλλά και εσύ θα διαβάζεις τα μαθήματά σου. Εντάξει. Τίποτα. Σκέτα μόνο ότι εγώ ως γονιός παίρνω την ευθύνη να κάνω καλύτερη την κατάσταση. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Αν το κάνετε αυτό, τι νομίζετε ότι θα γίνει? Θα σας ειρωνευτεί. Ωραία, θα σας ειρωνευτεί. Δεν θα το πιστέψει. Κάτι πήρες. Ή που πήγες και στα πάνε αυτά. Ή τι θέλεις να πετύχεις. Ωραία, δεν περιμένουμε καλή αντίδραση. Κοιτάξτε, όσο χειρότερη είναι η σχέση που έχω με τον εαυτό μου, τόσο πιο άσχημη θα είναι και η αντίδρασή του σε αυτή τη δήλωση. Δεν θα με πιστέψει, αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα να τους πείσουμε. Που τι σημαίνει να τους πείσουμε? Σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε το τρίτο, αυτολογοκρισία και αυτοέλεγχο. Θα σας πω πώς. Και μέσα από αυτό θα τους πείσουμε σταδιακά ότι το εννοούσαμε. Λοιπόν, τώρα τι είναι η αυτολογοκρισία και αυτοέλεγχος? Είναι ότι αποφασίζω λοιπόν ότι θέλω να κάνω καλύτερα το κλίμα στο σπίτι, θέλω να κάνω καλύτερη τη σχέση μου με τους εφήβους μου, άρα τι θα κάνω από εδώ και πέρα? Θα κάνω λογοκρισία στον εαυτό μου. Δεν θα ανοίγω το στόμα μου και θα λέω ότι μου βγαίνει. Θα ελέγχω το πώς αντιδρώ μπροστά στους εφήβους. Αυτό είναι η αυτολογοκρισία και αυτοέλεγχος. Τώρα, πώς μπορώ να το κάνω? Δεν είναι εύκολο. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο. Ένα πράγμα το οποίο έχω βρει προσωπικά πολύ βοηθητικό είναι πριν μπει στο σπίτι, όταν είναι μέσα ο εφήβος, να στέκεσαι απ' έξω λίγο, να παίρνεις μερικές ανάσες και να λες: τώρα θα μπω μέσα και θα είναι ξαπλωμένο στο καναπέ με το κινητό στο χέρι, δεν θα έχει διαβάσει και το δωμάτιο θα είναι χάλι. Ωραία. Θα είναι έτσι σίγουρα. Δεν χρειάζεται να θυμώσω. Αφού είναι δεδομένο. Αφού είναι δεδομένο, θα θυμώσω πάλι γι' αυτό. Το παίρνω λοιπόν απόφαση. Και λέω: τέλος, δεν θα θυμώσω, θα μπω ήρεμα. Ανοίγουμε λοιπόν την πόρτα, μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε αυτή την εικόνα πράγματι. Χαμογελάμε, λέμε γεια, τι γίνεται, ξέρω εγώ, προχωρούμε κανονικά. Εάν αρχίσουμε να νιώθουμε μέσα μας κάτι να βράζει, που σημαίνει ότι δεν πάει καλά αυτό έλεγχος, γιατί αρχίζουμε και να νιώθουμε. Κάνουμε ένα διάλειμμα για σκέψη. Πάμε σε ένα άλλο δωμάτιο ή στη τουαλέτα, αν δεν υπάρχει άλλο δωμάτιο. Καθόμαστε μόνοι μας. Παίρνουμε πάλι μερικές ανάσες. Κανόμ. Βαθιές ανάσες, γιατί βαθιές ανάσες ηρεμούν πραγματικά. Δεν μπορεί να είσαι πολύ θυμωμένος όταν έχεις πάρει βαθιά ανάσα. Παίρνουμε μερικές βαθιές ανάσες και προσπαθούμε να ηρεμήσουμε. Και λέμε: έχω αποφασίσει τώρα να το κάνω καλύτερα. Δεν θα ασχοληθώ με αυτά τα ζητήματα. Άστο. Βγαίνουμε έξω. Όλα καλά και ωραία. Ξανανιώθουμε θυμό. Ξαναμπαίνουμε στην τουαλέτα. Ξαναηρεμούμε. Εάν αυτό πραγματικά το κάνουμε για 2-3-4 μέρες στη σειρά και θα αρχίσουμε εμείς να μην αναστατωνόμαστε τόσο και θα αρχίσουμε να πείσουμε τους εφήβους ότι το εννοούσαμε αυτό που είπαμε στη δήλωση για την αλλαγή στάσης. Θα φύγουν από την καναπέ. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ καλή συζήτηση. Δεν υπόσχομαι ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συμπεριφορά που θέλετε. Δεν το υπόσχομαι. Αλλά θα έχουμε τηρήσει αυτό που είπαμε. Μπράβο. Τι θα έχουμε κερδίσει? Πρώτον, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα και σχέση με στο σπίτι. Άρα δεν θα είναι τόσο σε κόντρα και θα είναι πιο πιθανό να κάνουν μερικά από αυτά που του ζητάμε. Ένα. Δεύτερον, θα τους έχουμε δείξει ότι το εννοούσαμε και ότι πήραμε πραγματικά ευθύνη εμείς για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση. Άρα θα αρχίσουν να μας σέβονται περισσότερο. Τρίτον, τους δείχνουμε στην πράξη πώς είναι ο αυτοέλεγχος. Το οποίο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αν καθίσετε και το σκεφτείτε, πολλά από τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην κοινωνική ζωή, ακόμα και από τα εγκλήματα που γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν να κάνουν με έλλειψη αυτοελέγχου. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας ένα άτομο το οποίο φουσκώνει από κάποιο συνέστημα και δεν μπορεί να ελέγξει τις αντιδράσεις του και κάνει π.χ. το έγκλημα. Οπότε είναι πολύ σπουδαίο να διδάξουμε στους εφήβους μας αυτοέλεγχο. Βασικά και στα παιδιά του δημοτικού θα ήταν μια πολύ καλή για να διδάσκαμε αυτοέλεγχο, σας πληροφορώ. Γιατί οι γονείς δεν το πιστεύουν ποτέ αυτό. Ότι μικρά παιδιά, εγώ είχα ένα αγοράκι μια φορά που ήταν 5 χρονών και επειδή έκανε, ξέρω εγώ, αντιδρούσε έντονα, αλλά και οι γονείς το αντιδρούσαν έντονα. Άρχισα να του λέω ότι κοίταξε, θα συνεργαστούμε οι δυο μας. Να αλλάξει εσύ τη στάση σου. Άσε τους γονείς σου να κάνουν ό,τι κάνουν. Και αρχίσαμε να δοκιμάζουμε μαζί ασκήσεις που να παίρνει ανάσες, να σφίγγει τα χέρια του, να κάνει διάφορα. Και άρχισε να τα κάνει το παιδί αυτά. Οι γονείς του όμως δεν τα κάνανε. Οπότε τους είπε μια μέρα η Σοφία, είπε να πάρεις ανάσες. Αυτό τι μου λέει, τι ανάσες. Δεν καταλάβανε οι γονείς τι εννοούμε. Το παιδί 5 χρονών μπορούσε να εφαρμόσει αυτή τη τεχνική. Υποθέτω δεν την εφάρμοζε πάντα, φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουν παρούσα έτσι. Αλλά κάποιες φορές την εφάρμοζε. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από το να αλλάξει αυτό που δεν μου άρεσε. Ας πούμε, δεν μου αρέσει που είναι στο κινητό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα είναι στο κινητό. Δεν μου αρέσει που δεν διαβάζει,
Αλλά τουλάχιστον του διδάσκω αυτό έλεγχο. Μπορεί να μην βελτιώσει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Μπορεί με αυτά που λέμε τώρα να μην βελτιωθούν οι συμπεριφορές που σας ενοχλούν. Αλλά κερδίσει πάρα πολλά σπουδαία πράγματα ο εαυτός έτσι. Και έχετε και μια ελπίδα ότι μπορεί να βελτιωθούν και κάποιες συμπεριφορές, γιατί θα τα πηγαίνετε πιο καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τώρα, εάν έχετε καταφέρει να κάνετε αυτά τα τρία πράγματα, δηλαδή να κάνετε δήλωση για την αλλαγή της τάσης, να ελέγξετε τις αντιδράσεις σας, άρα σιγά σιγά πείθετε τον έφηβό σας ότι το εννοούσατε και τα πάτε πιο καλά και είναι πιο καλό το κλίμα, μπορείτε όταν υπάρχουν διαφωνίες να κάνετε μια συζήτηση του τύπου αυτού. Αναζήτηση λύσεων μέσα από όσο συνεργασίας. Δηλαδή, εφόσον πια είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, προκύπτει ένα θέμα. Θέλει να πάει κάπου, ας πούμε, και εσείς δεν θέλετε. Okay. Ή ακόμα με το κινητό. Είναι υπερβολικά πολύ στο κινητό. Ή δεν διαβάζει. Κάνει πολλές απουσίες από το σχολείο. Okay, αφού είναι πιο καλό το κλίμα, του λέτε ή τι λέτε. Μπορούμε να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Και κάθεστε και το συζητάτε την ώρα που μπορεί και εκείνος. Όχι εκείνη την ώρα που παίζει στο PlayStation, εσείς θέλετε την ώρα μιλήσετε. Γιατί εκείνη την ώρα δεν πρόκειται να σας δώσει καμιά σημασία. Συμφωνείτε ποια ώρα μπορείτε κι εσείς. Μπορεί και εκείνος ή εκείνη. Και κάθεστε και συζητάτε. Και λέτε λοιπόν, κοίταξε τώρα, έχουμε αυτό το θέμα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Κάτσε να σκεφτούμε τι λύση μπορούμε να βρούμε. Σε ένα κλίμα ότι συνεργαζόμαστε. Τι κερδίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι καλύτερη η σχέση μας. Είναι πιο πιθανό, εάν μαζί συμφωνήσουμε σε κάτι, να εφαρμοστεί. Και μαθαίνει επίσης να συνεργάζεται. Μαθαίνει αντί για τη σύγκρουση και το πρόβλημα, να πηγαίνει στη λύση και τη συνεργασία. Το οποίο αλλιώς δεν θα το μάθει. Δηλαδή, αν εμείς δεν τους διδάξουμε αυτοέλεγχο και δεν τους διδάξουμε να βρίσκουν λύσεις μέσα σε κλίμα συνεργασίας, δεν θα το μάθουν από αλλού, γιατί στο σχολείο δεν μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Για να πω την αλήθεια, θα πω κάτι για το σχολείο. Σε σχολεία υπάρχουν δυνατότητες τώρα να γίνουν ορισμένα προγράμματα που γίνονται καμιά φορά από σχολικούς ψυχολόγους ή από κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Τα οποία μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα σε αυτό το επίπεδο. Και ως γονείς θα μπορούσατε ίσως να συζητήσετε με τους διευθύντες των σχολείων σας, εάν θα ήθελαν να κάνετε κάποιες παρέμβασεις, να γίνουν κάποιες τέτοιες δουλειές μέσα στο σχολείο, μέσα στην ώρα του μαθήματος δηλαδή. Όπου μαθαίνουν υποτίθεται να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις μεταξύ τους, να βρίσκουν κάποιες λύσεις κλπ. Ωστόσο, αυτό δεν πολύ γίνεται στο σχολείο. Οπότε μένει σε εσάς, σε εμάς τους γονείς να το κάνουμε. Και θα έπρεπε να το προσπαθήσουμε νομίζω πολύ, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κέρδος από αυτό. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν οι συμπεριφορές σας προβληματίζουν επιμείνουν, τουλάχιστον θα έχει μάθει πάρα πολλά άλλα πράγματα ο εφηβός σας και μελλοντικά θα βελτιωθούν. Να σκεφτείτε ακόμα και με το κινητό που είναι το θέμα που όλοι ενοχλούνται με αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι πιο καλό το κλίμα με τους εφήβους, μπορούν να καταλάβουν ότι έχει παραγίνει. Εμένα έρχονται στο γραφείο μου και το λένε μόνοι τους πολλές φορές ότι το έχω παρακάνει. Ότι δεν μπορώ να σταματήσω. Το αναγνωρίζει. Το ξέρει αυτό. Οπότε λέω εγώ ότι ρε παιδί μου, μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο κάπως να γίνει καλύτερο για σένα. Κάτσε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρω εγώ, υπάρχει κάποια ώρα που θα μπορούσε να το κλείνει. Θα μπορούσε κάποιο άλλο να το δίνει σε κάποιον άλλον. Να το κρατάει εκείνη την ώρα για να μην παρασύρεσαι. Γίνεται κάποια συζήτηση γι' αυτό. Και κάπως μπορεί να συνεργαστεί. Δεν θα γίνει τέλεια, όπως καταλαβαίνετε, αλλά κάτι μπορεί να βγει από αυτό. Συγγνώμη, αλλά αφού και οι ίδιοι γονείς είναι με ένα κλίμα. Α, μπράβο, πολύ σωστά. Αφού όλοι είμαστε με ένα κλίμα. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Τα βάζουμε τους εφήβους πάντα για το κινητό, αλλά είναι κάτι που το κάνουμε όλοι, έτσι. Είναι της εποχής μας. Οπότε, γι' αυτό κιόλας να σας πω. Αυτό που βλέπουν κάνουν. Αυτό που βλέπουν κάνουν. Γι' αυτό, εάν σας αποσχολεί το θέμα του κινητού, μία καλή ιδέα θα ήταν να πείτε ότι παραδέχομαι ότι κι εγώ έχω δυσκολία με το κινητό. Θέλεις να πούμε, ξέρω εγώ, να το βάλουμε λίγο σαν ένα. Σε κάτι ομαδικό, σαν ένα challenge. Μπράβο, που είναι τη μόδα στο challenge. Να το βάλουμε σαν μια πρόκληση. Να πούμε, ξέρω εγώ, μισή ώρα την ημέρα, μία ώρα ανά τρεις ημέρες, μόνο το Σαββατοκύριακο, όποτε μπορείτε τέλος πάντων. Θέλεις να συμφωνήσουμε τότε να κλείνουμε όλες τις οθόνες, όλοι. Όλοι στο σπίτι, να μην έχουμε καμία οθόνη, ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα έτσι, ούτε λάπτοπ. Να μην έχουμε καμία οθόνη. Το μεγαλύτερο ρόλο. Αυτό, αν το κάνουμε όλοι και μαζί. Και οι εκπαιδευτικοί. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ αν το κάναμε μαζί. Δηλαδή, αν έβλεπαν ότι και εμείς θα το κλείσουμε. Αν λέγαμε ότι είναι και εμείς δυσκολευόμαστε και άλλοι να βοηθήσουμε ένα τον άλλον, παιδί μου. Να κάνουμε πιο καλή χρήση. Εγώ το δοκίμασα με τους παθητές μου. Τρεις δεύτερα. Το κάνουμε για 5 μέρες. Καλό νούμερο είναι το 3. Μια χαρά 3, είναι. 5. Είναι πολύ καλά. Τι μου λέτε τώρα. Για συγγνώμη, τι θέλω να το ξέρω. Όχι, δεν τελειώσω.
βάλουν λιγότερο 3 ώρες. Όχι, είναι πολύ καλό. Λίγο τους έχω κάνει από 3. Καλά κάνατε και το δοκιμάσατε αυτό. Κοιτάξτε, αν το κάνουν 3, είναι μεγάλη επιτυχία. Μετά θα επηρεαστούν και κάποιοι άλλοι από αυτό. Εγώ δεν το κάνω μία φορά. Μία φορά, έστω είναι καλύτερο από καθόλου. Γιατί μπορείς να το πω τώρα, ξέρετε. Παιδάκι, τρίτη πέμπτη, ας πούμε, δεν έχω κινητό. Το κάνω το σπίτι γονείς. Μπράβο, ναι. Αλλά για να το κάνουν γονείς στο σπίτι, κοιτάξτε. Όταν είναι μικρό το παιδί, μπορείς να το επιβάλλεις αυτό, τέλειος. Όταν όμως είναι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, δεν μπορείς και δεν πρέπει να το επιβάλλεις. Και επίσης θα σας πρότεινα, μια που λέμε για το κινητό, θα σας πρότεινα να μην το χρησιμοποιείτε σαν μέσο πίεσης. Λέτε ότι που δεν διάβασες δεν θα έχεις κινητό. Ή ξέρω, δεν έκανες αυτό. Ξέρετε πόσες ώρες τη μέρα διασχολούνται. Ναι, το ξέρω. Πότε να διαβάσουμε. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για μας να κάνουμε κάτι όταν καθολικά ισχύει κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν και εκεί πρέπει να υπάρχει, για μένα θα πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να λέει ότι ξέρεις τι, δεν μπορείς να πάρεις το κινητό στο σχολείο σου γιατί απαγορεύεται από τον νόμο. Υπάρχει. Γιατί. Δεν τηρείται, ναι. Ξέρω εγώ, τώρα ψηφίζουν να κάνουν κάτι στην Γαλλία, ξεκίνησαν να κάνουν κάτι και στην Ελλάδα θα γίνει κάτι κτλ. Γιατί τώρα αυτό που είπε η κυρία ότι υπάρχει αλλά δεν τηρείται, είναι στην διευθυντική ευχαίρεια του κάθε διευθυντή, του κάθε καθηγητή. Είναι μεγάλο το φορτίο που θα πρέπει να σηκώσει. Αν ήταν κάτι το οποίο ίσχυε καθολικά. Τότε, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, θεωρώ εγώ. Ότι δεν μπορείς μόνος, σαν μια μονάδα, να κάνεις διαφορά. Ναι. Εκεί θέλεις τη βοήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε τι είναι το ελπιδοφόρο, ότι πολλοί έφηβοι έχουν αρχίσει πλέον να βλέπουν ότι δεν τους κάνει καλό το κινητό. Δεν καταφέρουν να το κόψουν, αλλά το καταλαβαίνουν. Είναι ένα βήμα. Πριν από 2 χρόνια δεν το καταλάβαινε κανένας. Είναι τωρινό δηλαδή αυτό, είναι ένα καλό βήμα. Οπότε σταδιακά μπορεί να βελτιωθεί αυτό, αν αναγνωρίσουμε και εμείς το δικό μας το κομμάτι όμως. Γιατί όταν εμείς τους κάνουμε συνέχεια γκρίνια για το κινητό, αλλά εμείς είμαστε κολλημένοι στο κινητό, φαίνεται υποκρισία. Δεν έχει κάποιο νόημα. Επίσης, επιμένω ότι δεν είναι καλή ιδέα να είναι κάποιο είδους τιμωρία το κινητό. Ή του τύπου ότι, ξέρω εγώ, δεν έκανες αυτό, άρα σου παίρνουν το κινητό. Είναι κακό, έτσι. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγαλύτερη κόντρα με εσάς. Και επίσης γίνεται πιο επιθυμητό το κινητό. Σωστό αυτό, αλλά από την άλλη, όλες αυτές τις καθολικές παροχές, δηλαδή όλη αυτή η παροχολογία από εμάς, έχει και αυτό, έχει εκείνο, έχει και το άλλο. Τα έχει όλα. Βαριέται, δηλαδή τα πάντα. Εκεί δεν είναι λίγο. Αν δηλαδή εμείς δεν το θέλουμε σαν μακροποίηση κάτι το οποίο τους ευχαριστεί, τότε πώς θα θέσουμε τα όρια, ποια είναι τα εργαλεία μας. Δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση, γιατί εγώ πάλι δηλαδή, έξω δηλαδή, δηλαδή λέω ότι από τη στιγμή που τους το παράγουμε όλα. Δηλαδή λέω ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το κινητό σαν μακροποίηση κάτι το οποίο τους ευχαριστεί. Ποιοι θα είναι οι μοκλοποιητές, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποια όρια σε μια κατάσταση που υπάρχουν άπειρες παροχές. Δηλαδή, πραγματικά τους τα δίνουμε όλα. Ναι, καταρχήν ας μην τους τα δίναμε όλα, εμείς το επιλέγουμε. Ναι, σωστό. Ωραία. Ας βάλουμε εμείς όρια στον εαυτό μας, δηλαδή. Ως προς το τι παρέχουμε, έτσι. Ας βάλουμε όρια στον εαυτό μας. Κατά τη γνώμη μου, ξαναλέω ότι μιλάω για γυμνάσιο λύκειο, δεν μιλάω για δημοτικό, έτσι. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, νομίζω πως αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν να μην αναζητάμε μοκλοποίηση, αλλά να αναζητάμε συνεργασία. Είναι πολύ διαφορετικά. Είναι διαφορετικό από το δημοτικό, έτσι. Στο δημοτικό, ναι, βάζεις όρια ως γονιός, έχεις εξουσία κλπ. Αλλά στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Όταν χρησιμοποιούμε το οτιδήποτε σαν μοκλοποίηση, δημιουργούμε ένταση και κόντρα και μετά καταστρέφονται όλα. Δεν κερδίζουμε κάτι. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να το ξεχάσουμε τελείως. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα μοκλοποίηση, ούτε υπάρχει θέμα ορίων σε αυτή την ηλικία. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στο κλίμα συνεργασία. Δηλαδή, okay, βλέπεις ας πούμε ότι αυτό μπορεί να δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και εγώ βλέπω ότι αυτό μου δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Έλα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, σε αυτό το κλίμα. Δεν νομίζω ότι τίποτε άλλο έχει νόημα και να σας πω και κάτι. Νομίζω που οι εκπαιδευτικοί το ξέρουν αυτό και οι ψυχολόγοι το ξέρουν αυτό, θέλω και οι γονείς να το δείτε αυτό. Αυτό που κάνουμε τώρα δεν το κάνουμε για να έχουμε αποτέλεσμα αύριο το πρωί. Το κάνουμε για να έχουμε αποτέλεσμα σε 6, 8, 10 χρόνια, έτσι. Ας το δούμε λίγο μακροπρόθεσμα, δηλαδή το ζήτημά μου δεν είναι αύριο το πρωί να έχω το σωστό έφηβο που θα τα κάνει όλα τέλεια. Το ζήτημά μου είναι σταδιακά να εκπαιδεύω αυτόν τον έφηβο για να μπορέσει μετά από χρόνια να λειτουργήσει καλά σαν ενήλικος. Οπότε ας το δούμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ας μην κολλάμε τελείως στο σήμερα και στην κάθε λεπτομέρεια που πρέπει να πάει καλά, ας πούμε. Ας δούμε λίγο το μακροπρόθεσμο. Το να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους και μαζί να βρίσκουμε λύσεις, τους βοηθάει να είναι πιο υπεύθυνοι. Τους βοηθάει να μαθαίνουν πιο σωστές συμπεριφορές, τους βοηθάει να βρίσκουν λύσεις σε πράγματα. Είναι εξαιρετικά βοηθητικό. Οπότε, ακόμα και αν συνεχίσουν το κινητό, τουλάχιστον θα έχουν μάθει και όλα τα άλλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχίσουν μια κακή συμπεριφορά, αλλά θα έχουν μάθει μέσα αυτές τις θετικές συμπεριφορές. Αλλιώς δεν θα τις έχουν μάθει, οπότε δεν κερδίζουμε τίποτα. Ναι, αλλά η κακή συμπεριφορά δεν θα φτιαχτεί. Μπορεί και να φτιαχτεί. Μπορεί. Δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.
μπορεί και να φτιαχτεί. Είναι πιο πιθανό να φτιαχτεί αν είναι καλό το κλίμα, παρά αν υπάρχει κόντρα. Γιατί σκεφτείτε, όταν ένας έφος έχει μια κακή συμπεριφορά, δεν την απέκτησε σήμερα το πρωί. Όχι. Την είχε για καιρό, έτσι. Για καιρό εμείς γκρινιάζαμε ή ασκούσαμε πίεση ή απειλούσαμε. Αφού δεν διορθώθηκε, πάει να πει δεν ήταν καλή μέθοδο αυτή. Όχι. Σωστά. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Πολύ σωστά. Γίνεται έτσι αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Κοιτάξτε, το ξεκαθαρίζουμε. Όλα αυτά τα συζητάμε γιατί υποτίθεται δεν έχουμε πετύχει με την άλλη μέθοδο. Δηλαδή, αν η φωνή και η άσκηση πίεσης είχε αποτέλεσμα, δεν θα κάναμε αυτή την κουβέντα, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Θα είχαν αποτελέσματα. Δεν έχουν αποτελέσματα όμως αυτές τις μέθοδες. Ναι, ξεκινάς και μιλάς στον έφηβο, εγώ στο γιο μου, έτσι. Ξεκινάω, μιλάμε ήρεμα, ωραία, έλα να το πούμε, να το συζητήσουμε. Σύμφωνε, είσαι σύμφωνος να είσαι στο ίντερνετ μόνο για 2 ώρες, οκ, okay, εντάξει. Αλλά ξεφεύγει. Πάει 4 ώρες στο ίντερνετ. Ναι, ναι. Οπότε αφού είναι καλό το κλίμα, συζητάτε ας πούμε την Κυριακή, κάθεστε μαζί και λέτε ότι κοίταξε, σε καταλαβαίνω ότι παρασύρεσαι και εγώ παρασύρομαι από το ίντερνετ. Τι μπορούμε να κάνουμε, έλα να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κλείνει κάποια ώρα. Μα λέει ναι, ναι, θα το κάνουμε. Αλλά πώς κλείνει, όχι, έχετε συμφωνήσει πώς θα κλείσει. Πώς θα κλείσει, ποιος θα το κλείσει, πώς θα σταματήσει. Πρέπει να βρεθεί, πρέπει να βρεθεί. Ο ίδιος δεν το κλείνει. Αφού δεν το κλείνει, πρέπει να του πείτε, ωραία, τι θέλεις να κάνουμε για να κλείσει. Αφού δεν μπορείς να το κλείσει εσύ, θέλεις να κάνουμε κάτι άλλο, θες να το πάρω εγώ, θες να το δίνουμε σε κάποιον άλλον. Θες να βάλουμε κάποιο αυτόματο τρόπο να κλείνει, τι θες να κάνουμε. Το συζητάτε μαζί όμως, αυτό είναι η διαφορά. Ναι, αλλά συζητώντας το. Αν αντιδράσεις τον εφήβο θα είναι άσχημη ήσυχο, τι θες εσύ τώρα. Μα γι' αυτό σας λέω. Εμένα ο δικός μου πάντως συμφωνεί. Ναι, ναι, θα το κλείσω. Θα το κλείσω, ναι, ναι. Αυτό ήταν πριν από μία ώρα. Ναι, αλλά βλέπετε τι νόημα έχει να πει. 10 λεπτά. Αλλά αυτό είναι ότι αντιδράσαν ένα παιδάκι. Γιατί αυτό το 10 λεπτά ακόμα το κάνουμε στο δημοτικό. Δεν θέλουμε να το κάνουμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έτσι. Εμένα είναι γυμνάσιο. Έτσι, δεν σου λέω. Σαν ύπιστο. Αυτό, γι' αυτό σας λέω. Άρα, κάθεσαι και συζητάς και λες, ωραία. Αφού δυσκολεύεσαι να το κλείσει, τι θέλεις να κάνουμε γι' αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο. Ναι, ναι, όχι, δεν έχει ναι. Να βρούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να βρούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο και να το δοκιμάσουμε για 1 εβδομάδα, για 2 εβδομάδες. Και μετά να το ξανασυζητήσουμε μαζί, να δούμε αν έπιασε. Να το αξιολογήσουμε λέει μετά μαζί. Αυτό είναι η συνεργασία. Δηλαδή, καθόμαστε μαζί, βάζουμε το πρόβλημα, βάζουμε το στόχο, δοκιμάζουμε μια μέθοδο και την αξιολογούμε. Αυτό δεν είναι αυτή η συνεργασία, έτσι δεν είναι. Μαθαίνει ο έφηβος έτσι να συνεργάζεται και σε όλα τα επίπεδα. Σαν ένα project είναι έτσι. Σαν να είσαι στη δουλειά σου με κάποιο τρόπο. Οκ, θα δούμε αν θα βγει αποτέλεσμα, γιατί και εμείς οι ίδιοι που το λέμε είμαστε πολύ μέσα στο κινητό. Δεν είναι ότι εμείς το κλείνουμε, οπότε τι συζητάμε τώρα. Είναι πρόβλημα, είναι δύσκολο για όλους να κλείσουμε το κινητό. Ή το διάβασμα που μας απασχολεί. Δεν είναι ότι αυτόματα, άμα εμείς θα κάνουμε όλα αυτά, θα πάει να διαβάζει φουλ το παιδί. Δεν θα διαβάζει πιθανότατα, άμα δεν είναι έτοιμος να διαβάζει, έτσι. Απλά σας ξαναλέω, δεν κερδίζουμε να πετύχουμε την κάθε μια συμπεριφορά που θέλαμε να αλλάξει. Κερδίζουμε όμως να πετύχουμε ότι η σχέση είναι καλύτερη και ο έφηβος μαθαίνει πράγματα που είναι πολύτιμα για τη ζωή του. Που είναι πιο πολύτιμα από το να καθόμαστε και να τσακωνόμαστε και να κρυμνιάζουμε κάθε μέρα για τα ίδια. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Τελειώσατε. Κάτι θέλω να πω στο τέλος. Κάτι που στο τέλος, τέλος. Οκ, ένα λεπτάκι λοιπόν. Ωραία. Οπότε, τώρα ήθελα να μιλήσουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι που αφορά τη θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι. Λοιπόν, το ένα πράγμα που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε μια θετική στάση απέναντι στη ζωή και στους άλλους ανθρώπους. Αυτό που είπα πριν και στους άλλους ανθρώπους όμως. Σε πολλά σπίτια οι γονείς είναι όλη την ώρα όλο αρνητικά σχόλια για άλλους. Αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο να το μαθαίνουν οι έφηβοι, έτσι. Θα ήταν καλό γενικά να μας βλέπουν να είμαστε λίγο πιο θετικοί και απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στη ζωή γενικά. Ωραία. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι. Που αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά το ξεχνάμε. Δηλαδή, πολύ συχνά παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα, οπότε υπάρχει μια μουρτζουφλή στάση, ας πούμε, και γκρίνια και πίεση και άγχος. Και χαλάει πάρα πολύ η κατάσταση στο σπίτι. Θα ήταν πολύ ωραίο να είμαστε λίγο πιο ευχάριστοι. Να κάνουμε ένα αστείο, να κάνουμε μια γυαλιά, να πάρουν πιο ανάλαφρα άμα κάτι στραβώσει, να μην είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Στο κάτω-κάτω, αυτό έχει και να κάνει με προτεραιότητες. Νομίζω είναι πιο σημαντικό να είναι καλή ατμόσφαιρα και να ζούμε καλά μέσα στο σπίτι, και ας μην γίνουν όλες οι δουλειές, παρά να αγωνόμαστε να γίνουν όλες οι δουλειές και να είμαστε χάλια. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο και αυτό βοηθάει και εμάς και τους εφήβους. Να τους δίνουμε την αίσθηση ότι μπορούν και να περνάνε καλά μαζί μας.
Μπορούμε να κάνουμε και ένα αστείο. Μπορούμε και να κάνουμε κάτι ευχάριστο. Μπορούμε και να παίξουμε ένα παιχνίδι ενδεχομένως. Έστω και ηλεκτρονικό παιχνίδι. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί ωραία. Ναι, παρακαλώ. Ναι, εκεί που λέτε λοιπόν ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και πολύ, πολύ αγάπη. Ναι, πολύ, πολύ σωστά. Πολύ μπράβο, αγάπη, μπράβο, και λέξη αγάπη. Μπράβο. Δεν την άκουσα και κάτι άλλο. Αυτό που δεν άκουσα και πρέπει ως γονείς και ως εκπαιδευτική είναι η λέξη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Εμπιστοσύνη στον εαυτό των παιδιών. Και θα σας πω χαρακτηριστικά πριν πολλά χρόνια, φιλόλογος σε έκθεση μιας μαθήτριας που μου έγραφε εμένα «Είμαι άσχημη και δεν με αγαπάνε ούτε οι γονείς μου, ούτε οι εκπαιδευτικοί». Τώρα αυτό σε μια σελίδα, απλά σας λέω όπως σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι ως γονείς πρέπει να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την εμπιστοσύνη, αλλά και ως εκπαιδευτική. Δεν βρίσκουμε τα παιδιά, δεν μαλώνουμε τα παιδιά. Καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ό,τι και να είναι. Είναι ό,τι σημαντικότερο. Ο μέτριος μαθητής, μέτριος. Αύριο μεθαύριο θα γίνει κάπου πολύ καλύτερο. Δεν μπορεί όλοι να έχουν, να είναι μαθητές του 20, του 19. Εμένα μαθητές μου, οι οποίοι ήταν του 10, και τώρα έχουν πιάσει εργασίες και έχουν γίνει και ηλεκτρονική, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, δεν περιφρονούμε. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, για να μην αγωνιόμαστε τόσο. Όχι, καλλιεργούμε ιδιαίτερα την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Ως γονείς πρώτα και ως εκπαιδευτικοί. Ναι, και πολύ, πολύ αγάπη. Έχετε πολύ δίκιο. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό με την αγάπη που λέτε, γράφω στο βιβλίο, στον επίλογο, γράφω κάπου που είναι η αγάπη μας. Έτσι. Λοιπόν, χωρίς αμφιβολία στις οικογένειες αγαπιόμαστε. Έτσι. Ναι. Στις περισσότερες οικογένειες, εντός υπάρχει αγάπη. Όμως ίσως είναι πολύ λάθος ο τρόπος και πολλές φορές λέμε ότι επειδή αγαπάω, ας πούμε, το παιδί μου, το κάνω για το καλό σου. Να σου φωνάξω, να σου κάνω στον ουράνο. Όμως αυτό δεν του κάνει καλό. Όχι, βέβαια. Οπότε είναι νομίζω πολύ σημαντικό να αφήναμε να επικρατήσουμε πιο πολύ ένα κλίμα πιο ζεστό, πιο τρυφερό, πιο γελαστό. Θα ήταν πολύ ωραίο για εμάς, θα ήταν πολύ ωραίο για τους συντρόφους μας, θα ήταν πολύ ωραίο για τα παιδιά μας. Και θα χαιρόμασταν όλοι πιο πολύ τη ζωή μας έτσι τελικά. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Και έχουμε να